Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πω το πει περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένο φίλο. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like, like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. CU, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τη Μίνη εδώ πέρα στο στούντιο, η οποία κάνει τη βόλτα της πάνω στο... δίπλα στα μικρόφωνα. Γεια σου Μίνη. Λοιπόν, το Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμηση των Νίκων. Το Νιντζογκούντα, αυτός είναι ο θέλω να γίνω χαλίφης θέση του χαλίφη, είναι στην γραμματεία. Στο production, συγγνώμη, στη γραμματεία είναι Λίλα Γουλιώνη. Κωστής Ραπτόπουλος με Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5. Ένα γήινο πλάσμα όπως είναι η Μίνη. Έχει μπαμπά έναν εξωγήινο όπως είναι ο Κωστής Ραπτόπουλος. Λοιπόν, παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, τους οποίους βρίσκεις. Άγνωστο. Την επόμενη φορά που θα επέμβει σε χορηγό, θα έχει πρόβλημα. Έτσι πράγμα. Λοιπόν,
Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορεί να κάνεις την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά με ένα τηλεφώνημα στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η οριστική διαγραφή γίνεται σε ένα λεπτό και για αρχικά μπαίνετε στο www.listopartu.gr και αποκτάτε το δικό σας ανταλλακτικό, το οποίο το παίρνετε ή σας το λύνουν και σας το δίνουν μέσα από μια τεράστια γκάμα. listopartu.gr στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολη 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Αυτό είναι δικό μου, φλαμένο. Και είναι κρύο, δεν κάνει για το σκύλι. Δώσουν... κρύο είναι ρε βλάκα, ναι. Κρύο είναι, πιάσου. Ναι. Δώσ' το κανονικό, θα κρυώσει. Ξέρεις από σκυλιά δηλαδή. Από φυσιολογικά πράγματα. Οριλάς σκυλιών, σκύλων έχεις γίνει. Ναι. Εσύ από οριλάξεις καλά σίγουρα. Ναι. Ναι, είσαι δοκιμασμένη συνταγή. Και εσύ και πάνω στο Άγιο Όρος ξέρετε από οριλά. Έχετε καλούς οριλάδες. Γιατί τα λαρίγκια από τις ψαλμποδίες είναι μεγάλα. Ναι. Κοίταξε. Ναι. Αν ήταν να κάνω κάποιον ναι. με πατάτες στο φούρνο, θα έκανε εσένα και όχι τη μήνα. Ναι. Εντάξει. Τελείωνε όμως από τη δεύτερη εκπομπή και πήγες και τέταρτο και επειδή είσαι αργός. Και πώς να πω. Ναι, τελείωνε. Μπράβο, Γρηγόρη, τελείωνε. Συγγνώμη. Μπράβο, Γρηγόρη. Μας προτιμούν. Λοιπόν. Μεγάλο μας χορηγός στις Κόντες Σκιάδες Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε οι φίλοι οδηγοί ταξί να αποκτήσετε το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ μόνο. Και όταν λέω μόνο, το λέω γιατί είναι η καλύτερη τιμή της αγοράς, είναι ό,τι πιο προσιτό και ό,τι καλύτερο για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Κάντε το δικό σας πηγαίνοντας τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφώνοντας στο 2310-596-596 για να μάθετε περισσότερα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Ό,τι θες, εγώ εσύ είσαι αρχηγός, εγώ υπαρχηγός, περιμένω να μου πεις τι σχολιασμό, τι ειδήσεις, τι ιστορίες, τι θα βγουν, τι έχουν βγει, τι σχολιασμοί θα γίνουν. Το ακούσαμε νωρίτερα. Μπαστακός στον Άρη. Ναι. Καλή μεταγραφή. Καλά, αφού εγώ μεσολάβησα να γίνει. Πήρα τον Αλέφατο και τους λέω, θέλετε να σας φέρω τον Μπαστακό τσάμπα. Σε κέρασε καμιά πάστα φλόρα για το αφού όχι, μια πάστα χλώρα με κέρασε. Πολύ καλή μεταγραφή. Γιατί μεσολάβεις, δηλαδή, συγγνώμη, για να τα καταλάβω. Γιατί ο Αλέφαντος δουλεύει στον Ατρόμητο. Το ξέρω. Έχει εργασιακή σχέση. Ισχύει, ναι. Ένα θέμα που πάει ο Ατρόμητος καλά είναι ότι ο δάσκαλος Αλέφαντος είναι. Έχει πολύ φιλικές σχέσεις. Ναι, μη μου τζώνεις, κόκκινε. Μη μου τζώνεις. Μη με μου τζώνεις. Ούτε μου κάνεις χειρονομίες. Αυτά κάτα σε κανένα φίλο σου που τα πίνετε μαζί και γυαλίζουν τα μάτια σας από τη σούρα. Εμένα χειρονομίες δεν με κάνεις, να πούμε. Λοιπόν, τελείωνε παρακάτω. Τον πήρα τηλέφωνο μια μέρα και του λέω: έχετε ένα Μπαστακό εκεί, ο οποίος για μένα πολύ καλός παίκτης. Και δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής. Θα πούμε καμιά κουβέντα τον άλλον κτλ. Μίλησα και με κάποιους ανθρώπους από τον Άρη, επειδή είναι απένταροι και οι άνθρωποι δυσκολεύονται γιατί δεν βοηθάει και ο φίλαθλος κόσμος του Άρη, κακά τα ψέματα. Να πάει εκεί να βγάλει την ομάδα με 5 βαθμούς διαφορά, τελειώσει και να βγει ο Άρης Αλφα Εθνική. Έτσι, χλωμός θα βγει, κουρασμένος θα βγει, χτυπημένος θα βγει, να βγει τέλος πάντων εκεί στην επιφάνεια. Ναι. Σαν το Φούντα που έπαιζε ξύλο με τον Καλογύρου, με τα αίματα εκεί στο λιμάνι, να πούμε του Πειραιά, θα βγει, να βγει. Μεσολάβησα στο να πει ο Αλέφαντος τον Σπανό ότι δεν έχουν ανάγκη τον Μπαστακό, ας βοηθήσουν μια ομάδα που είναι ο Άρης και τα λοιπά και του χρόνου βλέπουμε εκεί πέρα τι θα γίνει, διπλό ημίχρονο άρρωστο τελικό, άμα γίνει κανένα τέτοιο. Λέμε, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Το δώσει τζάμπα όμως, θα μην πληρώσει. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Ούτε σε ταινίες επιστημονικής. Μου παλεύοντας θα πάρω το Σπανό, γιγαντά μου, ό,τι θέλεις και τα λοιπά. Γιγαντά. Λέω το θες τον αυτόν. Έχουμε λέει το Μανούσο, έχουμε τον άλλον τον Σέντερφορ, τον άλλον τον ξένο. Ο Μπαστακός περισσεύει. Να πάρει και αυτός μερικές αυτές συμμετοχής. Καλός παίκτης είναι. Για μένα ο Μπαστακός είναι καλύτερος. Και από τον Διαμαντόπουλο και από όλα τα Σέντερφορ και από τον Πετρόπουλο είναι καλύτερος. Ο Καπνίδης φεύγει. Ας φύγει ο Καπνίδης. Τι κάνω. Άρα. Έτσι άρα. Να βρουν νέο. Ο Καπνίδης κακός φεύγει. Γιατί σε κάποια μάτς για αλλαγή ναι, ή δεν είναι τόσο κακός ας πούμε, για τον Άρη αυτόν ο Καπνίδης. Συμφωνώ μαζί σου, δεν το ξέρω το παιδί, ναι. Αλλά το. Αν το ξέρεις για να πεις καλή κουβέντα. Όποιος δεν ξέρεις δεν τους λες καλή κουβέντα. Όχι, και όποιος ξέρεις δεν τους λες καλή. Δεν εννοώ αυτό. Έτσι πάλι. Λοιπόν πήρα το φίλο μου τον Νίκο τον Αλέφαντο που είναι με το Σπανό κόλος και βρακί να δώσουν εκεί στο φουκαρά τον Άρη. Ο Σπανός δεν ήθελε να ακούσει πάντως για τέτοιο. Ναι. Για γαρυπίδι με τίποτα. Ναι, εντάξει. Γιατί είναι. Τσατισμένο από την υπόθεση του τραυματοφύλακα. Ναι, τι έχασε, τον Μπεάρα έχασε. Το Γιασίν. Τι είναι θυμωμένο, δεν είναι. Όχι, δεν είναι θυμωμένο. Δεν ισχύει αυτό που τι λέω. Ισχύει, δηλαδή τι δεν ήρθε. Είχαν ζητήσει να πάρουν τον ναι. φίλο ναι. σου. Ναι. Εντάξει. Ναι. Το γιο του φίλου σου για την ακρίβεια. Ναι, ναι, ναι. Και.
Και ο φίλος μου είναι τόσο φελός. Ο Διούδης προτίμησε να πάει στον Παναθηναϊκό. Τόσο φελός είναι και ο Διούδης και ο μπαμπάς του και ο μάνατζερ. Δεν βοήθησαν. Ναι. Δεν βοήθησε και ο Άρης. Ναι. Ο Άρης. Καλός τερματοφύλακας είναι ο Διούδης. Το ίδιο καλός είναι και ο Γιαννιώτης. Μου είναι και του Ολυμπιακού κτλ. Γιαννιώτης άρπαξε την ευκαιρία και προχώρησε. Πολύ καλή και οι δύο είναι καλοί τερματοφύλακες. Νέα παιδιά, Έλληνες. Α κοιτάξουν εκεί να πάνε σε καμιά ομάδα, πάρουν κανένα Φράγκο. Πα σε κανένα Βέλγιο, σε καμιά Σουηδία εκεί να πάρουν κανένα 400, κανένα 300 χιλιάρικα. Να έχουν στα γεράματα, ανοίξουν κανένα. Πώς τα φλό καφέ, πώς τα ανοίγουν αυτά, όπως άνοιξε ο Κουκουλιάς. Ο φίλος μου που είναι πανέξυπνος και χαιρετίσματα ο φίλος μας τον Κουκουλιά, ο οποίος τα λεφτά που έβγαλε από το ποδόσφαιρο είναι παράδειγμα προς μίμηση στις επενδύσεις που κάνει. Όλα τα παιδιά. Ναι, μπράβο. Τα οποία. Μη. Ναι, άσε, μη δίνει συμβουλές εσύ. Άσε, εσύ πρώτη δευτέρα κουλοκαίρι. Άστο, μη, οικονομία δεν. Χουμπαράς δεν υπάρχει στο σπίτι. Τον έσπασε. Μη, άστο, διάλογο. Για μένα δεν μπορεί να μιλήσει. Τι να πει σε πέρα για ζέρι. Όλα τα παιδιά. Τα οποία καταλαβαίνουμε. Ναι. Ότι όλα αυτά ναι. Είναι εφήμερα. Ναι. Εσείς το καταλάβατε, οι Πασοκόσκυλοι, ότι ήταν εφήμερες όλες αυτές οι παροχές που είχατε από το κόμμα και από τα αυτά. Δεν το πήρατε χαμπάρι. Ποιοι είναι οι Πασοκόσκυλοι? Αυτοί που κυκλοφορούν τώρα με 25 ετίες αμάξια που πήραν. Αυτοί οι καράβλακοι που θέλουν να βγουν τώρα με τα τρακτέρ και πέραν τα λεφτά. Και τα κάνανε βίλες και εγκομενιλίκια και ζάρια. Και θέλουν να βγουν τώρα οι καράβλακοι στον δρόμο να κλείσουν τους δρόμους. Αλλά έπρεπε να είναι σε καμιά άλλη χώρα ή να είναι κανένα πατακό εδώ πέρα να αρχίσει το καμιτσίκομα. Και να του αρχίσει που σε πονώ και που σε σφάλει. Αφορμή μου, δίνει φίλοι αγρότε, θα τα πούμε κανονικά στην αγρότικα στο περίπτερο του Εσκιάδη Παλωδίου. Σας έδωσε τα ηχούντα τα χρέη, σας τα χάρισε, ήρθε το Πασόκ, σας χάρισε τα άλλα, φάγατε τα λεφτά, τα κάνατε σουβλάκια και σουτζουκάκια και τώρα δεν τα βγείτε έξω στους δρόμους. Έπρεπε να είμαι εγώ κυβερνήτης. Πάμε παρακάτω. Τι θα γινόταν? Σοπάκι θα είχε. Σοπάκι. Σοπάκι, ναι. Όπαρε μάγκα. Σοπάκι. Όπαρε μάγκα φορτωμένο. Σοπάκι θα είχε. Όπαρε μάγκα φορτωμένο. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω. Τελείωνε. Τρελαίνομαι με τις τηλεοράσεις. Ναι. Και με συγκεκριμένα κανάλια. Δεν θα τους διαφημίσω. Δεν θα τους κάνω τιμή. Μην τους κάνεις κόκκινα, έχουν την ανάγκη σου. Θα σου πω αν έχουν την ανάγκη. Ποιος καπηλεύτηκε, τι. Καπηλεύονται το συλλαλητήριο το οποίο θα γίνει την Κυριακή. Ποιος το καπηλεύεται, κανάλια τηλεοπτικά? Τα τηλεοπτικά. Ναι, τα οποία κάνανε μούγκα. Ναι. Και το πνίξαν αυτό στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και βλέποντας τη δυναμική την οποία είχε. Ναι. Ασχολούνται με αυτόν νυχθημερών. Και το Παπαδαριό έκανε το ίδιο. Και τα κόμματα κάνουν το ίδιο φυσικά. Είδαν ότι έχει δυναμική, πραγματικά, και στην Αθήνα έχει δυναμική. Οπότε γυρίσανε το φύλλο. Το γύρισαν ανάποδα. Το Παπαδαριό πίστευε και τα κόμματα ότι θα πάνε 20.000, 30.000, θα πάνε και αναρχικοί που θα τους έστειλε ο Τσίπρας εκεί να κάνουν μανούρες. Και σου λέει δεν έγινε τίποτα. Είδαν 500.000 τρελούς εκεί κάτω και τη γύρισαν την πλάκα και οι ιεράρχες και οι υπόλοιποι. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό τη γύρισαν την πλάκα. Κοιτάνε το συμφέρον τους. Όπως κοιτάς το συμφέρον το δικό σου εσύ, εγώ και είναι λάθος αυτό που λέω. Όχι, δεν είναι λάθος, αλλά κάνουν το σωστό. Κοιτάζουν το συμφέρον τους. Τώρα μπορεί η Τατιάνα να την πει ο Ιβάν. Παίξω μακεδονομάκι, θα βάλει τα κούνια αυτά. Έκανε δραχτέ δικαστήριο. Έκανα, ρε. Τι έγινε με την Τατιάνα και τον Ιβάν? Ποιο καταδικάστηκε? Θα σου πω εγώ τα μηνύματα. Εισερχόμενα, ρε. Φέικεμπουκ. Φέικεμπουκ. Παύλο Δαρδανελίων. Φέικεμπουκ. Θουβούρα Κροατή. Νίκο Γιάννητσάρ. Γιάννο από Αθήνα. Κομμουνιστή. Λοιπόν. Ποιο φταίει για την παρουσίαση του Μέγα Αλέξανδρου ω γκέι? 62% Τατιάνα Στεφανίδη. 21% Ιβάν Σαββίδη. 17% είναι οκ okay, σάτυρα. Να κάνουμε σάτυρα. Οκ, okay, την πήρε την απάντηση. 61% δέχονται τη σάτυρα. Όχι, ρε κόκκινα. Ωραία, κόκκινα. Το κεφάλι σου έχει 40 στρέμματα περιφέρεια, 30 γραμμάρια μυαλό. Άντε πάλι. Το ρεπερτόριό σου είναι πλούσιο. Ποιο στέει το ρεπερτόριό μου είναι για την παρουσίαση του Μέγα Αλέξανδρου ως γκέι? 62% η Τατιάνα, 21% η Ιβάν και 17% είναι οκ η σάτυρα. Να το πω πάλι μια φορά. Όχι. Θρησκευτικά τι είχε, 12-13. Ηθικό δίδαγμα. Ηθικό δίδαγμα. Ηθικό δίδαγμα. Ο Ιβάν την πέρασε μπάι. Και η σάτυρα είναι μια χαρά και ο Ιβάν ήταν ανέμακτος. Με τι κόσμο περίπου, αν επιτρέπετε? Ξέρω εγώ, πάνω από 1000 άτομα. Μάλιστα. Έχει δίκιο ο Ολυμπιακός και ο Καράπαπας για την κλάψα τους για τη διαιτησία. 80% πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός είναι ένοχος και κάνει λαϊκισμό και τώρα που θα χάσει το πρωτάθλημα ψάχνει να βρει κατά κάποιο τρόπο δικαιολογία. 80%. Και 20% πιστεύουν ότι είναι αθώος. Τώρα αυτοί δεν θα είναι γάβροι. Αλλά υπάρχουν και γάβροι οι οποίοι λένε Καράπαπα, δεν περνάει το έργο σου. Η ομάδα μας δεν τραβάει και άμα χάσει το πρωτάθλημα δεν φταίει ούτε ο γραμμένος με τα μάτια τα γαλανά που μοιάζει με το Βραζιλιάνο εδώ πέρα το δικό μας, ούτε Ιβάν ούτε κανένας. Απλά χάσαμε την έβνοια και τη διαιτησία και με την ομάδα που έχουμε δεν μπορούμε παραπάνω. Οκ, okay, boy, συνέχισε, boy, σε ακούω, boy. Κέρση, κάνε μια φορά μια εκπομπή. Τι μοιάζει, με ρωτάς και σε απαντάω. Τι να σε κάνω. 1500 πράγματα ταυτόχρονα. Ναι. Πώς θα προλάβω, άμα μπαίνεις και τέταρτο, λες τρία τέταρτα τους χορηγούς και μένει λίγος χρόνος, τι να κάνω? Πρέπει να βάλω την έκτη ταχύτητα εγώ να βγω στην εθνική οδό, να πιάσω το 250. Με κόφτη. Λέγε.
Με κούρασε. Σε κούρασε. Ναι. Εγώ τι να πω. Σε κούρασε. Εγώ τι να πω. Μέχρι και η μήνυα έκατσε κάτω. Ναι, ναι, ναι. Μου γράφει εδώ πέρα με τη βρωμοχερούκλα σου. Στείλε. Άντε, πάρτε, πάρτε την εκπομπή. Τράβα πάνω. Σα πιάσει μετά τι τρει και το ζάχαρο. Σε έφερε και τουλούμπε ο άλλο. Έλα, τελείωνε. Πάμε. Πού είναι τουλούμπε. Τουλούμπε είναι εκεί πέρα έξω. Τουλούμπε. Θε να τι χλαπακιάσει τουλούμπε. Τόσο κόμπλεξ έχει με τη φωνή μου. Με την γλυκό. Τι φωνή είναι, μωρέ, γουρουνίσια φωνή. Ωραία φωνή έχει. Άμα την κάνει μελωδική. Ναι, όταν την κάνει. Θε να τρέχουμε. Να τρέχουμε. Θε να διαβάζουμε. Να διαβάζω εγώ. Να διαβάλει ό,τι λέω. Ναι, ναι. Προκειμένου να γίνει κάτι. Λέγε, άλλο θέμα, το είπαμε. Ο Μπαστακό, τον Άρη, ωραίο. Μεσολάβησε ο Αλέφαντο, παρακάτω. Δεν θέλω να σου πούνε ευχαριστώ. Λέμε την αλήθεια όπως είναι. Άλλο θέμα. Όπως αλήθεια είναι. Ότι. Ότι δεν διαβάσατε καλά τη συνέντευξη Μυροφορίδη κάποιοι. Ότι, δηλαδή τι. Ο Μυροφορίδης έμεινε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Έφτιαξε και τη σχέση. Λέω, η ανάγνωση που έγινε από πολλούς ήταν εσφαλμένη. Ναι. Εντάξει. Όσοι δεν αισθάνονται θυγόμενοι που ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου βγαίνει και μιλάει στην εκπομπή. Ο φίλος ο Χρήστος ο Γκάλης. Η γουρούνα εκεί. Δεν είναι φίλος μου. Δεν είναι φίλος σου. Δεν είναι φίλος. Όταν μας τραβούσες για να μας βγάλει φωτογραφία όταν δούλευε στην Εσπρέσο ήταν φίλος σου τότε όμως. Λοιπόν. Η γουρούνα. Φίλε, πώς είναι φίλος μου. Είναι φίλος η γουρούνα. Η γουρούνα. Φίλος σου. Δηλαδή για, δηλαδή, δηλαδή. Για βρες τελευταία 10 χρόνια. Έλα, έλα, έλα. Μια επικοινωνία που έχω εγώ με τον άνθρωπο αυτό που έλα, ρε, σταμάτα, ρε. Όταν βρισκόσαστε, αγάπη μου, γλυκά μια, μου, και την μια επικοινωνία. Και χρόνια πολλά και ιστορίες και μετά τις σκοτώνεστε και στα Facebook. Έλα, τελείω. Τα ξέρει. Τα ξέρει ο Κοσμάκης αυτά. Άιντε, τα ξέρει τι τρυπίδες. Ποιο κόσμο δεν ξέρει. Βρίζεστε αυτό και τα λοιπά και όταν βρεθείτε σε καμιά. Να φάτε καμιά τυρόπιτα τζάμπα. Είναι δυνατόν, ρε. Ποιον έχω βρει για κάποιου οι οποίοι θυμώσαν, τι έχει να του απαντήσει, λέγε. Τι, που βγήκε σε μας καλά έκανε και θύμωσαν. Σου λέει βγαίνουν στο τουρκοραδιόφωνο αυτοί, δεν πρέπει να βγει στο γέλο ράδιο, έτσι είπαν, έτσι είπαν. Αυτό το είπε ο κύριος Βουλώνης. Και βγήκαν ο Βουλώνης, ο Ξεβουλώνης, δεν ξέρω ποιος το είπε. Άξι, ο Τρυπώνης και τι κάνει. Χάνει το κύριος με όταν συμπεριφέρεται καθ' αυτόν τον τρόπο. Βγήκε στην άλλη τη Βρωμόγρια λέει και στον άλλο που μισεί τον Άρη. Έτσι είπαν. Αυτό είπανε, δεν πρέπει δημοσιογραφικά να πούμε τι είπαν οι άλλοι. Ναι. Σε αυτή τη Βρωμόγρια, πού είπαν και οι Βρωμόγριες, κάτι δικές μου Βρωμόγριες, πες άμα πες τον κόκκινο λέει, θέλει να τα φτιάξει το Μυροφορίδη με τον άλλον για να πάει καλά ο Άρης. Ωραίος Ηρακλειδέας είναι, πες το. Έτσι είπε. Να πω λοιπόν σε αυτές τις Βρωμόγριες που λες εσύ. Ναι, φίλους μου, φίλους μου. Θα πω λοιπόν, ναι, ναι. Ωραίους φίλους έχεις, ότι, ναι, ότι αυτόν που δεν θες να τον έχεις εχθρό σου, ναι, 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 φροντίζει ναι να τον κάνεις φίλο σου. Έτσι τους λες. Εντάξει. Άμα σε ανιδώσει αυτό για μετά, δεν φταίει αυτό. Αυτό για λίγους. Αυτό για λίγους. Και επειδή ο άνθρωπος ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του. Αλλά ποιος, ποιος. Ο Μυροφορίδης. Ναι, μην αρέσει Παύλο. Δεν είναι Παύλο. Μην είναι Παύλο, δεν είναι σωστό. Και λέει ο Ηρακλειδέας, ρε, εμείς τον Άρη το θέλουμε στο διάολο να πάει. Και αυτός ο Ηρακλειδέας κάνει εδώ για να πάει καλά ο Άρης. Και σε βρίζουν και οι Ηρακλειδείς, σε βρίζουν και οι Αριανοί. Ναι. Πώς το κατορθώνεις, ρε κόκκινε. Πώς του χρόνου, ρε. Του χρόνου. Ναι. Θέλεις ο Ηρακλής ναι να έχει και Απόλλων Πόντου Απόλλων και Άρη. Ναι. Και εμπόδια για να ανεβεί στην σοφία. Α, γι' αυτό το σκέφτηκε. Για πες μου λίγο. Πάει, εγώ ρωτάω για όσου είναι λίγο, λίγο προχωρημένοι. Αυτή είναι η απάντηση. Λίγο. Μ' αρέσει. Είναι σωστή. Ναι, ναι. Είναι θέλει σωστή να τον έχει αντίπαλο. Τι, τον Καλατζίδη να έχω αντίπαλο. Όχι, όχι, όχι. Θε να έχει και το Μυροφορίδη αντίπαλο. Όχι, τι. Εσύ θέλει. Ειλικρινά. Όχι, δεν θέλω. Ποδοσφαιρικά. Όχι. Γι' αυτό το έκανε. Εγώ τι να τον απάντα στον Ηρακλειδέα. Απαντάω. Μπράβο, Γρηγόρη. Μα είπα από την αρχή. Αυτόν που δεν θέλει να τον έχει εχθρό σου, φρόντο τον κάνει φίλο. Δηλαδή αν έφευγε ο Μυροφορίδη θα ανέβαινε ο Άρης δηλαδή. Όχι. Δεν θα ανέβαινε. Θα έμενε στη Β' Εθνική. Θα έμενε στη Β' Σωστό, Εθνική. Μ' αρέσει. Εσύ πες μου ότι δεν θα έμενε. Όχι, τι δεν. Ότι θα ήταν όλα κανονικά. Έλα. Άλλα θέματα. Τι άλλα θέματα. Το είπαμε κι αυτό. Πολλά έχουμε να πούμε. Πες τα, γιατί. Τίποτα. Δεν μιλάω ποιος είναι ο προδότης της Νέας Δημοκρατίας. Ο προδότης. Της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς. Σαμαράς. Ναι. Ο φίλος ο Μητσοτάκης. Δεν έχω φίλους εγώ ζαβούς. Ρεσί, εσένα έχω μόνο. Το μόνο ζαβό φίλο είσαι εσύ. Λοιπόν. Άλλο ζαβό φίλο δεν έχω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ναι. Ο οποίος το 1992. Ποιος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο Πατήρ. Ο Πατήρ, ναι. Ο αείμνηστος, γιατί πλέον έχει συγχωρέθηκε. Αείμνηστος, γιατί. Τι έχω να κάνω. Συγχωρέθηκε, ρε φίλε. Και επειδή συγχωρέθηκε για μένα δεν είναι αείμνηστος. Πολιτικός αείμνηστος. Μπορεί δηλαδή για τους νεοδημοκράτες. Για τους νεοδημοκράτες να είναι αείμνηστος. Τον αποθεώνεις. Πού ναι, ναι. Λέγε, ναι. Έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του ναι τον ελληνικό λαό και 1.200.000 κόσμο βγήκε στη Θεσσαλονίκη. Πότε. Το 1992 συλλαλητήριο. Συλλαλητήριο, ναι. 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 Για την Μακεδονία. Ναι, ναι. Και δέχτηκε το όνομα Φύρομ, ναι ή όχι. Θα σου απαντήσω αμέσως. Γιατί τότε βάφτισες τον Σαμαρά, τον προδότη, όπως λες εσύ. Θα σου απαντήσω αμέσως. Τον βάφτισες προδότη. Θα σου απαντήσω αμέσως. Καλό ερώτημα. Τέλειο. Η μεγαλύτερη τρύπα πολιτικός στο θέμα των Σκοπίων είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η μεγαλύτερη τρύπα. Ο μεγαλύτερος χέστης ιστορικά όλων των εποχών. Πολιτικός δεν είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και διάβασε την ιστορία, αυτοί που ξέρουν. Γιατί. Τι γιατί. Το γιατί πρέπει να το ξέρεις. Η μεγαλύτερη κοτάρα
πολιτικός από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη, στο θέμα των Σκοπίων δεν υπάρχει. Το γιατί έστω που είναι οι ακροατές σου, γιατί εσύ δεν το ξέρεις. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Άντε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Με τέτοιες προσφορές τα Leroy Merlin είναι στο χέρι σου να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Η αλοβάμβακας ξηράς δόμησης 45 mm μόνο 1,78 το τετραγωνικό μέτρο. Τσιμέντο άξτον 50 κιλών μόνο 5,90. Η αλότουβλο λευκό μόνο 1,45. Γυψοσανίδα στάνταρτ Knauf μόνο 1,48 το τετραγωνικό μέτρο. Leroy Merlin. Το πρωινό δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το μεσημέρι. Το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Παρέα με τον Κλειδαρά, Στέργιος Πετιανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκ Μπότσα, η γωνία. Ανοίγει κι άλλο απέναντι. Πηγαίνετε εκεί. Να βγάλετε κλειδιά immobilizer. Γιατί είμαι μουτζόνιζε κόκκινο. Γιατί είσαι βλάκ. Είμαι βλάκ. Με απόδειξη. Δεν άνοιξε τίποτα. Αποθήκη είναι εκείνη. Ναι. Α, είναι αποθήκη. Λοιπόν. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρχές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Είπα, μόνο ATM δεν ανοίγει. Βλέπετε τι γίνεται με τα ATM. Και εκεί πήγαινε τα ούζα. Στι αποθήκες πήγαινε τα ούζα. Σε θέλει κάτι μήνε. Φαΐ θέλει, τι θέλει μήνε. Όποιος θέλει. Να μιλήσει βλακίες θέλει. Ναι. Δηλαδή εσύ ένα μέγιστο σκύλο τι θα έχει. Θα δραπέτευε ο σκύλος από το σπίτι με τις βλακίες που έκανε. Θα τον νου, θα πηδούσε στο μπαλκόνι. Σίγουρα. Εντάξει. Ναι. Τελείωνε κόκκινο. Λοιπόν, περισσότερα τηλεφωνώντας στο 85-27-27 Στέργιος Πετκανίτσας. Λοιπόν, σου είπα λοιπόν πριν, και όχι μου είπες, ότι από τότε τα πράγματα δεν ήταν σωστά. Γιατί? Τότε έγραψε τα παλαιότερα των υποδημάτων του ένας αρχηγός, πρωθυπουργός. Κουράζεσαι τζάμπα. Και αυτό του στήχησε την πρωθυπουργία. Το 1959 αυτή η κότα ο Εθνάρχης, με συνημμένα με το φέκαμα, διαβάζει ιστορία, έγραψε τα Σκόπια Μακεδονία. Αυτή η κότα ο Εθνάρχης. Και μετά όταν γέρος και ήταν να ψοφήσει, έβαλε τα κλάματα. Καλά. Άντε μπράβο. Συνεχίζει να λέει βλακίες. Βρε, μάθε την ιστορία τώρα, για τι λέω εγώ. Ο μεγαλύτερος χέστης πολιτικός ήταν ο Εθνάρχης. Δεν ισχύει. Δεμέκ Εθνάρχης. Κατάλαβες, τον κάνατε Θεό. Δηλαδή, να σε ρωτήσω. Δηλαδή, τη Μακεδονία τη χάσαμε το 59 επί Καραμαλή. Δεν χάθηκε ποτέ. Άντε, μπράβο, χάθηκε. Χάθηκε και τα εργοστάσια και το όνομα. Άντε. Η ονομασία είναι προσωρινή. Τι είναι? Προσωρινή. Βάει στίχημα ότι θα παραμείνει έτσι. Δεύτερον. Δεύτερον. Ο φίλος σου. Ποιος φίλος μου? Που τον βάφτισες προδότη, τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία για αυτόν τον λόγο τότε. Ναι. Εντάξει, γιατί δεν δεχόταν και γιατί τη γύρισε την ονομασία. Γιατί γύρισε μετά. Γιατί έγινε αρχηγός της. Α, δηλαδή τι, για να οικονομήσει γύρισε. Πες ό,τι θέλεις, εγώ τι σου είπα, ότι είναι καλός ή κακός. Και κάτι δικού του εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που φάγαν κάτι έσπα από τους παιδικούς σταθμούς. Πες ονόματα. Ναι. Ονόματα. Αυτά που είναι οι παιδικοί σταθμοί. Ρε ονόματα, αφήνεις κάτι και ορείται. Ναι, ναι, είναι ναι, ναι. Κάποιοι απατεώνες. Ονόματα και διευθύνσεις. Μη βιάζεις. Τι να το κάνω. Μη βιάζεις άντρα. Μη βιάζεις. Μη βιάζεις άντρα. Σε αυτή τη χώρα το δράμα. Ο προδότης ήταν ο Καραμαλής. Τώρα θες να βγάλεις το Μητσοτάκι, αυτό βγάλ τον. Αλλά η ιστορία γράφει ότι η μεγαλύτερη κότα ήταν ο Καραμαλής. Πάλι θα το πούμε. Το 59. Θες να μάθεις ιστορία. Για διαβάζεις εκεί για τον Παΐσιο πόσα χόρτα έτρωγε και τι μαρούλια έτρωγε. Άντε τελείων. Είσαι πολύ λίγο ζωπιάς τον Άγιος. Άγιος στο γιατί, στόμα. Για να οικονομήσετε είναι Άγιος. Αφού δεν πέρασαν 100 χρόνια από ό,τι πέθανε. Πώς έγινε Άγιος. Για να πουλάτε τα κομποσκήνια έγινε Άγιος. Θα καταλάβω εγώ. Άιντε καημένε τώρα, ναι. Αν άμα δεν ήταν Άγιος δεν θα πουλούσατε τα κομποσκήνια. Άντε μπράβο.
Πάμε παρακάτω. Άλλο η αγιοσύνη. Βράσε την αγιοσύνη τώρα. Παραχαράξατε την ιστορία τώρα. Με 100 χρόνια λέει πρέπει να είναι ένα παιδάκι για να οικονομήσετε τα κάστα να πουλάτε. Να αυτά πουλάτε. Βρέσε από εκεί πέρα. Με λες λαμόγιο, με λες χιλιαδιό. Τι, εσύ είσαι και βλάκα, τι να πουλήσει. Όχι, περίμενε. Εσύ δεν μπορεί να πουλήσει νερό σε παραλία να πούμε. Με 80 βαθμού χιλιαδιού. Έχω κάνει δουλειέ με πωλήσει άστο. Τι πουλήσει εγώ και. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Τι να πουλήσει. Τι να πουλήσει εγώ. Το μόνο που να πουλήσει είναι μύθο του εσόπου. Έζησα μαζί του, έζησα. Δεν μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο. Τι να γράψει. Ένα χρόνο από τον Γιώργο Δαπέζ. Να οικονομήσω. Δεν μπορεί να σει. Μην μπερδεύεις την εκκλησία ΑΕ με την εκκλησία. Έλα κόκκινε με μην μπερδεύεις το πιστεύω άσε, με τα καλά και συμφέροντα. Άσε με κόκκινε με τον Παΐσιο. Υπάρχουν αυτά που γεμίζουν την τσέπη σου. Άσε με τον Παΐσιο, άσε με. Σκάσε. Άσε με. Υπάρχουν αυτά που γεμίζουν την τσέπη σου και υπάρχουν αυτά που γεμίζουν την ψυχή σου. Λαμογιά είναι και αυτό, η λαμογιά της ψυχής. Εσύ πες ότι είναι λαμογιά. Έτσι λέω, η λαμογιά της ψυχής. Okay. Άντε, τελείωνε. Ραπτό που έχω να πει που να το φέρω, να γνωρίσεις τι μείνει και τι ραπτοπουλίνει. Και εγώ έχω μια σφαίρα μισό ευρώ, σου τραβήξω μια στο πίτμπουλ, στο δόξα πατρίκια, ψάχνει να βρει το πίτμπουλ. Παρακάτω, λέγει. Έχει κάτι πίτμπουλ πολύ καλά. Ναι, αλλά άμα φάει τη μήνυ, γιατί. Γιατί να τη φάει. Γιατί αυτό το μήνυμα το λέει για να τη φάει τη μήνυ. Αυτό είναι το μήνυμα. Είναι ηρωνικό. Ηρωνικό είναι. Ναι. Έχει, επειδή είναι αυτό κανισάκι, θα φέρει το πίτμπουλ. Θα βγάλω εγώ το όπλο, τραβήξω δεν μια. Δεν έχει δηλαδή μικρά σκυλιά. Όχρε γάμο, τι τραβήξε. Τελείωνε ρε κόκκινε. Ραπτό, τι λες για τι μεταγραφέ του ΠΑΟΚ. Αν πάρει καλό στόπερ, καλό εξάρι, γίνεται φαβορή για πρωτάθλημα. Μην απαντήσει, με κουράζει. Oh. Έχουμε πει στόπερ. Είτε πάρει στόπερ, είτε δεν πάρει εξάρι, το πρωτάθλημα θα το πάρει. Τώρα από εκεί και πέρα, εσύ λέει ό,τι θέλει. Με αυτόν τον Ολυμπιακό εκεί, με τον Ζιλέτ Σούπερ Σίλβετ και με τον Μυραλά που είναι ο πώ το λένε, ο Βιερίνια μοιάζει με τον Μπιάνγκ Άμπαρ δίπλα του να πούμε κτλ. Άστο να πάει στο διάλο, θα χάσετε και στην Τούμπα τελείω. Θα κλαίω Καράπαπα, θα δικάζει ο λαό του Ολυμπιακού το Καράπαπα και το Μαρινάκι, του πλακώνουν μετά. Λέει, άτε, τελείω. Θα του πλακώσουν. Ναι, ναι. Χορτάτη είναι αυτή. Ναι, έλα, έλα. Χορτάτη είναι αυτή. Άτε, τελείωνε που είναι χορτάτη. Λέω λοιπόν ότι αντίστοιχα ναι. Η σημερινή κυβέρνηση ναι. Βλέπει ότι το όχι το έκανε ναι. Ναι, εφίλη σου είναι. Το αν είναι φίλοι μου ή εχθροί μου, άστο. Με τον Μάρδα δεν τρώσει και να... με τον Βενιζέλο. Μην μπερδεύει τον καθηγητή. Ποιο καθηγητή. Σχέση... Πρέπει να πάω ο Σιριζέο, δεν τι καθηγητή. Ναι, και τι, καθηγητής. Μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Καθηγητή πανεπιστημίου. Βρε δεν πάνε να είναι και τι με νοιάζει με έναν καθηγητή. Μην μπερδεύει. Καθηγητέ πανεπιστημίου τι είναι δηλαδή. Είναι άσχετα πράγματα. Δεν έχουν κόμπλεξ αυτοί. Δεν περνάνε τα παιδιά βάσει κομμάτων αυτοί. Δεν κάνουν απαταιωνίε αυτοί. Ζήτησε απάντηση στην έδωσα. Άντε, τελείωνε. Ζήτησε απάντηση και στην έδωσα. Άλλα θέματα. Λοιπόν, πάμε. Για να τελειώνουμε. Τελείωσε. Απλά η διαφορά του ελληνικού λαού ποια είναι. Ποια είναι η διαφορά. Ότι αυτόν ο οποίος έκανε το όχι, ναι, πήγα και το ξαναψηφίσανε. Οπότε είναι άξιοι της μοίρας τους. Αυτό για να γνωρίζουν κάποιοι την ιστορία. Εσύ Καμένο δεν ψήφισες, ρε γορίλα. Και λοιπόν. ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισες μαζί ουσιαστικά. Όχι, αγόρι. Ο Καμένος με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Και εσύ είσαι άξιος. Θα δεις τώρα τι θα γίνει. Τι θα γίνει τώρα. Θα δεις τώρα τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Με το θέμα των Σκοπίων. Τι θα γίνει. Θα βγει ο Φραγκούλης ο Φράγκος. Θα πέσουν πάνω στο στρατηγό, θα του δώσουν 6%, οικονομήσει και ο Φραγκούλης ο Φράγκος, θα γίνει 200 κιλά παραπάνω από ό,τι είναι και θα τελειώσει η ιστορία. Αυτό είναι. Τι το είπε, τι θα γίνει. Άρα, για να τον βγάλουν, λες, τώρα αν κατέβει ο Φραγκούλης, 6% θα πάρει για πλάκα. Και λοιπόν, τι θα κάνει. Θα αποδυναμώσει τη Νέα Δημοκρατία και θα ωφεληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό το συλλαλητήριο ωφέλησε το ΣΥΡΙΖΑ. Τα πατριωτικά κόμματα θα αποδυναμώσουν τη Νέα Δημοκρατία και θα κάνει κυβέρνηση πάλι ο Τσίπρας. Το κατάλαβες το έργο. Άκου, λοιπόν. Μα το κατάλαβες εσύ. Επειδή... Μαζούτ και η κλάβα σου να πούμε. Ναι. Είσαι καθυστερημένος. Εγώ είμαι καθυστερημένος, αλλά ο Φραγκούλης καλό στο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει. Και στον εαυτό του βέβαια. Ο στρατηγός. Λοιπόν, αυτός ο οποίος θα κερδίσει ναι, ναι, ναι. Από αυτά τα συλλαλητήρια. Ναι, ποιος είναι. Αυτός ο οποίος θα κερδίσει. Ποιος θα κερδίσει. Η Χρυσή Αυγή θα κερδίσει. Αν δεν αλλάξει το πω η κυβέρνηση είναι η Χρυσή Αυγή. Και θα κερδίσει πολλά η Χρυσή Αυγή. Ακόμα και η Χρυσή Αυγή να κερδίσει. Από πού θα πάρει ποσοστό. Από τον απλό λαό. Από τον απλό λαό. Από παντού, ρε. Από τη Νέα Δημοκρατία το ανύπαρκτου, ρε. Το Μητσοτάκη θα πάρει. Πάλι χαίρετε. Ανύπαρκτου. Εγώ αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Και έχω τη Χρυσή Αυγή να ανεβαίνει, θα τρίβω τα χέρια μου. Καλά, και ποιο θα κλαίει, ή τώρα με την κεφάλα, και ο άλλο που είδε στο σπίτι του Αλέφαντου στο Λυκαβητό, του εξωγήνου και συνομιλούσε μαζί του. Πάρ το χαμπάρι. Αλλά επειδή και σμαζούτ. Ο κόσμος. Αυτό το οποίο ναι. Λένε να μην το κάνουν, ναι, ναι. Αυτό το κάνουν. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Είναι τόσο έξυπνοι, αποκλίνουν τη Χρυσή Αυγή από παντού. Ναι. Ο κόσμος από αντίδραση βλέπει ναι. Τι γίνεται και σου λέει κάτσε γιατί αυτούς τους αποκλείουν. Ναι, εσύ πας μέχρι ένα χιλιόμετρο, εγώ σου πάω 100 χιλιόμετρα. Καλά, εντάξει, το βλέπω. Ναι. Για να πάρει πριν να μπορέσει. Σου λέω ότι αυτό το συλλαλητήριο ωφέλησε πρώτα απ' όλα τον Τσίπρα. Θες να το καταλάβει το κεφάλι σου, ναι. Στο τέλος θα φανεί. Άντε, μπράβο, τελείωνε. Θα κάνει οικουμενική και θα βγει πρώτος. Καλά. Πάλι. Προσκόκκινο. Πείτε το να τα ακούσουν όλοι. Το φάντασμα του Παρασίδη είμαι. Ο Χοντρός δεν πρόκειται να αφήσει έτσι το πρωτάθλημα. Θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του να μην δίνει στον ΠΑΟΚ και αφαίρεσε τριών μαθών σημαδεύοντας με κροτίδα κάποιον παίκτη του, προβοκάτσια δηλαδή, στην Τούμπα. Γιώργος Σαββίδη πρέπει να προφυλάξει την Τούμπα.
Έτσι σκεφτόταν ο συγχωρεμένος. Αλήθεια λες. Έτσι σκεφτόταν. Αλήθεια λες, φίλε. Μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ παλεύει να κλείσει Κουρμπέλη. Παρεύει. Παλεύει. Ναι. Θέλει να πεις κάτι. Πολύ καλή μεταγραφή. Να δώσει και τους δυο εκεί τους δανεικούς, να περάσει από τη λεωφόρο και τελειώνει το θέμα. Ραπτόπουλε, ναι. Το πρόβλημά σου είναι ότι ως γνωστόν, όποιος είναι κοντός, χοντρός και καραφλός, είναι κομπλεξικός και έτσι είσαι πολύ κομπλεξικός, κοντόχοντρε καράφλα. Είμαι κοντός εγώ, ναι. Κεφαλακρός και χοντρός. Ναι. Ναι. Ραπτόπουλε, αξίζει ο Κουρμπέλης 1.700 που φαίνεται ότι προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Αφού άξιζε ο Μαντούρο. 1.700 προσφέρει η Σαμπτόρια, ρε παιδί. Ναι, ναι, ναι. Αφού ο Μαντούρο άξιζε 800 και ο Μάρτιν 1.000.000, γιατί να μην αξίζει και ο Κουρμπέλης. 1.600 έκανε ο Λέο, βαζε, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνει. Και λίγα είναι αυτά που δίνει για τον Κουρμπέλη. Πάμε παρακάτω. Τι καλλιτέχνε μου στέλνω. Με σου. Εσύ, Ηλία, γράφει ελληνικά, αλλά είναι ό,τι να είναι. Ναι. Ραπτόπουλε, κράζει το κόκκινο για τι τουλούμπε και τώρα τι τρώ στον αέρα. Και ακούγονται σαν χλάπα κλούπα. Δεν τρέπεσαι λίγο. Όχι, δεν τρέπομαι. Τρομερά πράγματα. Κάνει εκπομπή ο Κόκκινος τώρα με το Facebook. Όλα. Ναι, και μετά για την ιστορία. Για να δικαιολογήσει την ανυπαρξία του, στο διάλειμμα φωνάζει: έχουμε δουλειά! Για να ακούει ο άνθρωπος, για να πει μπράβο τα παιδιά, έχουμε δουλειά. Είναι Μάρτης. Έχουμε δουλειά! Είναι Μάρτης. Έχουμε δουλειά! Δεν έχει έρθει μια φορά. Έχουμε δουλειά! Δεν έχει έρθει μια φορά. Έχει έρθει ένα εκατομμύριο φορές. Ναι, εντάξει, εντάξει. Για την ιστορία, για να μαθαίνει ο ραπ, η επικράτηση των Παρτιζάνων και του Τίτο Ιουγκλαβία το 1944 ανέτρεψε το status quo, το οποίο διαφύλασε. Πώς το πες? Status quo. Μπράβο. Πώς λέγεται? Ξέρεις. Status quo. Είναι και συγκρότημα υπάρχει. Τι υπάρχει συγκρότημα στο status quo. Status quo. Ποιος το παίζει? Είναι Τρόμπας, δεν υπάρχει. Είναι ο Τρόμπας, αυτός παίζει. Λοιπόν, ναι. Το οποίο διαφύλασαν μέχρι τότε ο σέρβικος αθηκισμός μαζί με τη σέρβικη μονοαρχία και τις ενές ελληνοσερβικές σχέσεις. Μονάρχη, γιατί μονάρχηδες ήταν, τι. Ο Στάλιν και ναι. Ο Τσόρτσιλ ενέκριναν τη δημιουργία της ομόσπονδης Ιουγκοσλαβίας στη Σύνοδο της Μόσχας ναι. Τον Οκτώβριο του 1944, ναι. Που αποτελεί το ναι. Από 6 στατικά κρατήδια, μεταξύ των οποίων και η Ρεπούμπλικα Μακεντόνιτσα. Ναι. Η Ελλάδα βρέθηκε τότε προτελεσμένων και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ναι. Και να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη. Καραμαλικό είναι. Οι κυβερνήσεις έκτοτε. Γιατί έκλαιγε μετά. Απλά διαχειρίστηκαν με αμηχανία μια μορφωμένη κατάσταση. Καμία σχέση με Καραμαλή. Άσε ρε τώρα. Θανάση, αυτό δεν δικαιολογεί κανέναν ο οποίος. Τον κάνατε και εθνάρχη. Μην το χάσετε. Εθνάρχη. Δεν μπορεί να μιλάς έτσι για τον Καραμαλή. Σιγάρε. Είναι ντροπή σου. Τι λες, μωρέ. Πούλησε την Κύπρο, έκανε τη Μακεδονία. Τα Σκόπια Μακεδονία. Ήταν το πλάν Μπ των Αμερικανών. Και τι το πλάν Μπ των Αμερικανών. Τώρα τον Καραμαλή. Από τη στιγμή τώρα. Που δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το Μακάριο. Βλάκα. Δεν ανιστόρητε. Πούλησε την Κύπρο ο Καραμαλής τώρα. Με έκανε τα Σκόπια Μακεδονία το 59 και τον κάνατε εθνάρχη. Και ο άλλο που άνοιξε τι φυλακέ να μπαίνουν οι φουκαριάριδε, οι κομμουνιστέ, τον κάνατε γύρω τη Δημοκρατία ανώμαλη. Καλησπέρα. Ποιον λε? Τον παπά του Παπαντρέου. Το γέρο τη Δημοκρατία. Ναι, άνοιξε τη Γιάρο και τη Μακρόνισο και τον κάνατε γέρο της Δημοκρατίας. Άρχισες να μαθαίνεις. Βοηδομούσκαρο. Εντάξει, σου λένε, σου λένε, θα πιάσεις και κάτι σωστό. Για ακονομάτε. Λίγα λόγια για τον Άγιο. Ναι, λίγα λόγια για τον Άγιο, ακονομάτε όμως. Είσαι σκουπίδι για να μιλήσεις για τον Άγιο. Να μιλήσεις για όποιον τολμά και πάει στην καμπούρα του Αγίου. Γιατί ήταν Άγιος δηλαδή, τι έκανε? Έκανε κανένα θαύμα. Σε ένα τέτοιο σύγχαμα σαν και σένα, γιατί τώρα είσαι σύγχαμα. Ναι, τι έκανε. Δεν θα απαντήσω. Τι ήταν και έκανε Άγιος. Τι έκανε. Ψάξε, διάβασε και τι ρώτησε. Θαύμα έκανε. Τι. Κόλλησε κανένα χέρι, γύρισε κανένα από κανένα καρκίνο πίσω. Το ότι ζω ακόμα είναι θαύμα. Τι, από τις ρετσίνες πόπινες. Το ότι ζω ακόμα. Και σε ένα κέντρο αποτοξίνωση. Τα πήγαινε σε ζευγάρι. Το ότι ζω ακόμα είναι θαύμα. Τι το θαύμα πρέπει να θέλει να το πιστέψει. Είναι θαύμα. Θαύμα. Θαύμα, εσύ είναι θαύμα. Εσύ δεν μπορεί να αποδομήσει ούτε να μελιδωρήσει. Σα χλαμάρε εκεί πέρα. Κάνε τη Θεσσαλονίκη. Με τον Καζατζίδη και τον Παλίσιο. 400 Κώστα, χρόνια πίσω την πήγατε. Μην μπερδεύει τον το Άγιο. Κλάμα του Πάου. Μην μπερδεύει τον πέρα. Άγιο. Λίγα λόγια για τον Άγιο. Άγιο τώρα και τον Μάγιο τώρα. Καλησπέρα Κώστα και Γρηγόρη. Θα ήθελα τη γνώμη του Κωστή για τη βράβηση του Μάνταλου. Γρηγόρη θα τα αποδώσει η ομάδα στο δώρο τη ομάδα του χωριού μου αύριο με την Αριδαία. Ε, Καρίτσα. Που ξέρει από γάμα εθνική ροκόκκινο και το ρωτά. Μαγιά σου, φιλέ. Μαγιά σου. Ξέρει τώρα από γάμα. Καλησπέρα, παιδιά. Αν γίνει κάποιο deal με κάποιον παίκτη από τον Παναθηναϊκό, θα είναι νόμιμο τρόπο εξαγορά του παιχνιδιού στο δεύτερο γύρο, λέει ο Θωμά. Ανησυχεί. Γιατί αυτός ο Παναθηναϊκός με τον Μπίσπα και τον Χατζηγιοβάνη, εσύ τι λες, αν παίξει 5 φορές με τον ΠΑΟΚ, θα τον πάρει μία και μια ισοπαλία. Εσύ τι λες. Με τον Μπίσπα, τον Χατζηγιοβάνη, το γιο του Δόνη. Αν δεν καταφέρει να τον κερδίσει ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι σίγουρο ότι θα τον κερδίσει. Δηλαδή. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Άντε, μπράβο. Ραπτόπουλε, επειδή δεν σε παίρνει ο Ιβάν στο ε, βάζει τον κόσμο να τον κράζει. Αλλά δεν σου πέρασε, λέει, κρίμα. Αυτό λέει ο φίλος. Ο φίλος είναι Μακεδόνας.
Δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Δεν μου λες, άμα το κανάλι δεν ήταν του κυρίου Σαββίδη και ήταν του κυρίου Μαρινάκη ή του κυρίου Μπελισανίδη και έβγαζε γκέι το Μεγαλέξανδρο, το λαρίκι του Μπούζου που θα είχε φτάσει και ένα λαρίκι σαν το Ρονάλτο και φαίνεται παχύ να πούμε. Ραπτόπουλες, έβλεπα σε ένα βίντεο που μάλλον με ένα χοντρό και βάραγες μπουνιές στον αέρα και τον φόβησες. Μη σπάς τον καρπό, λέει, προδίδεσαι. Στέλιος λαϊκατζής. Εσύ κοίτα στη λαϊκή να κόψει καμία απόδειξη που τα έχει τώρα μαύρα και καλησπέρα, κόψε το αρσενικέ. Ναι. Μην κόβει τίποτα για τα λεφτά πηγαίνουν στο κολύφι. Ναι, μην το κλέβε το κράτος, αυτό λέω κόμμα. Ραπτόπουλες, η εκδοχή του σύγχρονου ραδιοφώνου λέει: μπράβο, λέει για τη δουλειά σου, συνέχισε δυνατά. Ποιο το λέει αυτό? Ο Θωμάς. Ο Θωμάς. Στεναχωρέθηκε που το λέει ο Θωμάς. Μπράβο του. Μπράβο του, ε. Ότι να τον πω γιατί σου είπε κάτι καλό. Ξέρω εγώ μήπως στεναχωρέθηκε. Δεν είμαι κομβλητικό. Και ζηλιάρχε, τον Καμόρα το ζηλεύει γι' αυτό. Ποιον ζηλεύω? Τον Καμόρα. Γιατί? Το ζηλεύει. Ξέρω εγώ που να ξέρω εγώ τη ψυχή μέσα τη δικιά σου τι είσαι. Τσιλεύει τον Καμόρα. Από πού προκύπτει? Διαχωνεύει τον Καμόρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Από πού προκύπτει αυτό? Και εμεί έχουμε ακροματικό. Δεν ρε, εσύ, από πού προκύπτει αυτό? Τι όταν κλείνουμε και μιλάμε για τον Καμόρα, σκουπίδι τον ανεβάζει, σκουπίδι τον κατεβάζει. Είπα κάτι ποτέ στον αέρα? Όχι, εκτός αέρα λέω. Για τον εκτός αέρα. Εκτός αέρα αυτά που λες είναι διαδόσεις κομμουνιστών. Αδιαδόσεις κομμουνιστών. Ό,τι είναι ανυπόστατο. Αχάριστο το λες, αγνώμονο. Ό,τι είναι ανυπόστατο είναι βλακία. Έλα, έλα. Αν έχει να πει κάτι το οποίο έχει υπόσταση. Ναι, ρε, λέω. Είπε ότι έφερε τον Καμόρα στο ράδιο και είναι αγνώμονα. Όχι, τον έφερα, τον έφερα. Τον έφερε. Ο Ανδρώνης λέει δεν τον έφερε. Ο Ανδρώνης. Okay. Πότε τον έφερε, Ρηγόρη? Αφού τον έφερε. Έτσι, το αφεντικό σου είπε. Ό,τι πει. Ρε κόκκινο. Ό,τι... Μαζί εκεί δεν ήμουν ναι, εκεί. Ναι, αγόρι μου καλό, οκ. Okay. Ναι, αγόρι μου καλό. Άκουν. Να θυμάσαι ένα πράγμα. Τι είπε ο Ανδρώνης? Πότε τον έφερε, ρε Γρηγόρη? Καλά, καλά. Ποτέ δεν είπε τέτοιο πράγμα. Α, δεν είπε. Αυτά είναι δικά σου. Αυτά δικά μου λόγια. Εγώ χαζό, είμαι τρελό. Από μόνο μου τα λέω. Είσαι χαζό. Είμαι ανισόρροπο δηλαδή. Τελείω. Εντάξει. Εγώ δεν έχω πει κάτι κακό. Ρε. Ναι, ρε, είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι το στόμα σου στέζει μέλι, να πούμε. Ρε, φίλε, ναι. Για να τελειώνουμε λίγο, γιατί αυτή την πλάκα ναι. Κάπου έχει ξεφύγει. Περιστάλλαχτος είσαι. Και χαλάει. Να σε ρωτήσω. Έχω χαλάσει σάλιο για να κακολογήσω κάποιον δημοσίως? Όχι. Δημοσίως όχι. Έχουν χαλάσει σάλιο για να με κακολογήσουν και να κάνουν πλακίδα στην πλάτη μου? Τους επιτέθηκα. Όχι, συγγνώμη. Κάνανε πολύ. Κάνανε. Ναι. Είπαν ποτέ κάτι καλό για μένα? Όχι. Ναι. Εγώ γιατί θα πρέπει κιόλα να πιω και καφέ μαζί του? Αυτό ακριβώ. Άρα μ' αρέσει. Σε ρωτάω κάτι. Θέλω το σκεπτικό. Ναι. Σε ρωτάω κάτι. Δηλαδή, το τώρα είμαι ψυχολόγος εγώ. Όχι, σε ρωτάω κάτι. Σε βγάζω το τζόπι. Σε ρωτάω κάτι. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι ναι. Έχουν στο μυαλό του κάποια πράγματα. Ωραία. Το όποιο μυαλό. Και εμένα με βρίζουν, αλλά δεν κάνω. Και όποιο μυαλό. Άκουνα. Ναι, εντάξει. Λέω, είπα ποτέ κάποια καλή κουβέντα? Εδώ απάνω. Για ναι. Σένα. Από το μικρόφωνο. Είπα ποτέ κάτι καλό? Εσύ όχι. Κακά είπανε. Κακά έκανε. Κακά είπανε. Κακά είπανε. Πλακίτσα κάνανε. Κάνανε πλακίτσα εις βάρος. Εγώ γιατί θα πρέπει να χαίρομαι? Α, μπράβο, ναι. Και να λέω μπράβο, τι καλά παιδιά. Αυτό ακριβώς. Και άξι. Αυτό ήθελα να μου πεις. Γι' αυτό τόσα χρόνια σε επιλατεύω για να το πεις. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Να σα ρωτήσω κάτι όμως. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να του αποθεώσω κιόλας. Όχι, όχι. Μ' αρέσει. Τώρα είσαι 100% άνθρωπος. Όταν προσπαθεί κάποιος να με αποδομήσει. Τι θα πει αυτό? Τώρα μας ακούγεις στο κορδελιό. Τι σημαίνει αποδομή? Ναι, φίλε, όταν ναι. Ψάχνει να βρει οτιδήποτε μεμπτό, ναι. Ένα σαρδάμ, ένα και, ένα ναι, ναι, ναι. Όχι. Για να κάνει τη δουλειά. Ένα λάθος. Ναι, ναι. Για να κάνει μόνο πλάκα στην πλάτη. Μόνο πλάκα στην πλάτη. Ναι. Και δεν μεταδίδει τίποτα καλό, ούτε καλό. Μια φορά στη ζωή του. Ωραία. Ούτε το πιο απλό πράγμα. Του σε πήρα από το χέρι. Εντάξει, ποτέ δεν τραπήκαμε να πούμε ότι εγώ ήρθα και σε πήρα από το χέρι να σε πάω στη διοίκηση του τότε ραδιοφώνου για να έρθει. Και δεν ήρθε. Δεν ήρθα γιατί ήμουν έξυπνο. Λοιπόν, άκου. Είδα μια 1,80 με τα τακούνια πάνω και μοσαϊκά και λέω εδώ βρωμάει να πούμε τώρα. Άκου να δεις. Κατάλαβες. Έχουν ακουσούρι. Λέω Κουλιανός, θα τη χαλάσεις εσύ τη δουλειά για εγώ. Άκου. Λέω ας τη χαλάσω. Κουσούρι. Ναι, κουσούρι. Μιλάω. Ό,τι να πω το λέω. Καλά κάνεις. Δεν κρατάω κάτι μέσα μου. Αυτό είναι και η υγεία, να ξέρεις. Βέβαια. Να μην κρατάς τίποτα μέσα. Ναι. Όποιος χαλιέται, ας χαλαστεί. Ωραία, τέλος, τέλειωσε. Όποιος χαλιέται. Με απάντησες. Τώρα είμαι πλήρης. Πάει, τελείωσε. Εντάξει. Τελείωσε. Και αυτό το λέω και γενικότερα. Καλά κάνεις. Εντάξει. Τέλος. Η μάνα μου έλεγε ένα πράγμα. Τους φίλους μου τους ξέρω. Πάλι τα ίδια με τη μάνα σου. Φίλους... Σαν του Καζαντζίδη μη. Τους φίλους μου φοβάμαι, τους εχθρούς μου τους ξέρω. Αυτό ακριβώς. Πάει. Τους εχθρούς μου τους ξέρω. Τελείωσε. Το εχθρή, σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά. Αντίπαλοι. Δικαίωμά ναι. Του τελείωσε. Να με κάνει. Ναι. Εντάξει. Όπως και είναι δικό σου κακό το να λέμε κάτι καλό για κάποιον στον άνθρωπο και να λέει γιατί το κάνεις. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ομάδα είμαστε. Τι είμαστε? Ομάδα. Έλα μπορεί τώρα να πούμε. Θέλοντας και εμείς. Έλα μπορεί σε χλαμάρι. Αυτό το οποίο προσπαθείς να αποδομήσεις δεν γίνεται. Δηλαδή χωρίς αυτό είναι το μουστάκια. Το μουσάτο, το κομμουνιστή, τον αναρχικό που δεν ξέρει τι είναι. Αλλά κόβει το μυαλό του γιατί τρέχει με 1000 χιλιόμετρα την ώρα. Εντάξει. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να δουλέψει. Πάμε, παρακάτω. Τέλος. Παρένθεση. Χωρίς συμβολή δεν μπορεί να δουλέψει. Παρένθεση, πάρε στα θέματα. Ράπ, ό,τι πάθεις το αξίζει. Σεβάσου την κόρη σου και τη γυναίκα σου. Αυτό ξέρει σημαίνει. Ο Χριστός, η θρησκεία θα με κάνει κακό τώρα. Δηλαδή... Αυτός που το έγραψε είναι ανόητος. Ναι. Θα τιμωρηθώ. Ο Χριστός και ο Θεός δεν είναι τιμωρία. Θα με τιμωρήσουν. Είναι αγάπη. Και ναι. Όποιος πιστεύει οτιδήποτε άλλο είναι βλάκας. Αυτός τώρα γιατί το έγραψε αυτό? Είναι όποιος πιστεύει οτιδήποτε άλλο. Με τρομοκράτησε τώρα.
Όποιος πιστεύει οτιδήποτε άλλο είναι βλάκας. Ναι. Εντάξει, μήνυμα ελήφθη. Αλάνια μου, χαιρετίσματα από Νάτικο αεροδρόμιο Στουτγκάρδης. Νάτικο. Δεν ξέρω, έτσι γράφεται. Τέλος πάντων, στο δεύτερο. Εντάξει, ναι. Βλέπεις κάτι άλλο. Όχι, όχι, τι. Νάτικο. Νατοϊκό. Νάτικο, νατοϊκό. Νάτικο, νάτικο. Νατοϊκό. Νάτικο. Μας κάνετε το. Μάτι γράφεται. Παρέα στην 12ωρη βάρδια μας, Κώστας Τραπ και Αναστασιάδης. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου, ρε φίλε, εκεί στη Στουτγκάρδη. Να είσαι γερός. 12ωρη βάρδια για εσένα ή και για το Γερμανό. Ερώτηση. Είσαι ανατοϊκό, βέβαια. Ρωτάω, και ο Γερμανός έχει 12ωρη βάρδια. Και δουλεύουνε κόκκινοι. Δεν είναι συνδικαλιστές, κομμουνιστές εδώ. Να δουλεύουν μία ώρα, να θέλουν να πληρωθούν τέσσερις. Εσύ τι πιστεύεις. Να πάνε, κλείνουν τα εργοστάσια. Στο εξωτερικό. Έλα, έλα, να σε πω τώρα. Στο εξωτερικό δεν κλέβουν την εφορία. Όχι, άλλο, άλλο λέω. Δεν έχει αμακαδόρους. Εκεί λέω, δουλεύουνε, λέω, κανονικά. Δεν κλείνουν τα εργοστάσια οι συνδικαλιστές. Δύο ώρες να δουλεύουν και να θέλουν να πληρώνονται για 10. Να παίρνουν 4.000 οδηγός στην Coca-Cola. Πώς το λένε. Επειδή μπήκε. Ναι, επειδή τον έβαλε ο Τζουμάκας μέσα. Τι δουλεύουνε. Όταν μην το ρωτάς τον Γερμανό. Ο Γερμαναράς δουλεύει, δεν είναι τεμπέλχανας, θα πούμε. Κατάλαβες. Ο Γερμαναράς δουλεύει. Και ο Ελληναράς δουλεύει εκεί. Και ο Έλληνας δουλεύει. Και ο Έλληνας δουλεύει εκεί. Απλά εδώ, άμα μπει στο δημόσιο. Ο συνδικαλισμός είναι απάτη. Άστε. Άστε. Είναι απάτη. Εκείνη το έχω πει άπειρες φορές. Εδώ απεδείχθη απάτη. Από την ασυνδοσία του συνδικαλισμού περάσαμε στην ασυνδοσία των εργοδοτών. Ποιο φταίει γι' αυτό. Οι εργοδότες ή οι συνδικαλιστές. Αυτό το έχει. Ποιος φταίει γι' αυτό. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Α, μπράβο. Τι σημαίνει εμείς. Οι συνδικαλιστές, εσείς φταίτε που αφήσατε τους συνδικαλιστές να οικονομήσουν εις βάρος σας, να τα βρούμε τα αφεντικά και να φτάσετε εδώ που φτάσατε. Οι συνδικαλιστές. Λάθος κάνεις. Οι πρωτόπαπες και οι υπόλοιποι. Οι συνδικαλιστές. Ναι, άντε, μπράβο. Μάθε λοιπόν κάτι. Ναι, για να μάθω. Υπάρχουν δύο ειδών συνδικαλιστές. Για να μάθω λοιπόν. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είχαν πολιτικές. Ναι. Πολιτικά όνειρα και βλέψεις. Ναι, ναι. Και υπήρχαν αυτοί οι οποίοι είχαν ναι, ναι. κατεύθυνση από το κόμμα. Μάλιστα. Ναι. Να δημιουργούν θέματα. Ναι. Όχι τζάμπα. Άρα σάπιοι. Άρα σάπιοι. Να τελειώσω. Ναι, να τελειώσω. Προκειμένου να δημιουργούν θέματα. Δηλαδή. Άρα είναι σάπιοι. Μα τα δίνει. Μπραβιλίκι. Μπραβιλίκι, μπράβο. Δηλαδή, μα τα δίνει. Ναι. Okay. Okay. Δεν μα τα δίνει. Θα κάνουμε απεργία. Αυτό ακριβώς. Ποια είναι η δουλειά του Ραπτόπουλου. Αυτό. Επαγγελματίας. Ναι. Δημιουργός απεργιών. Έτσι. Υπήρχαν τέτοιοι. Ναι. Λοιπόν, ναι όμως, από το εκεί να περάσουμε στο ότι Ραπτόπουλε δεν πάει να δουλεύει 30 χρόνια σε μια δουλειά. Παίρνει δύο κλωτσιές στο κεφάλι και μένουν και στάμπες κιόλας και φαίνεται. Ο Μέγας Εθνάρχης είπε ότι στα χώματα της Μακεδονίας δεν φυτρώνουν ελιές. Τσούπι επιδοτήσει στην Πελοπόννησο τότε. Τα ρούχα του από τις ζέρες, η βουλιοκλάκη του. Πού είναι γραμμένο. Πού είναι γραμμένο αυτό. Πού είναι γραμμένο αυτό. Βουλιουκλάκι του τα κατέβασε. Πού είναι γραμμένο αυτό. Έλα, τελείωνε. Πού είναι γραμμένο. Μην κάνετε ήρωες προδότες. Δεν κάνω ήρωα κανένα. Το 59, άμα θες να κάνεις το Μακεδονομάχο, το όνομα το πούλησε ο Καραμαλής. Τώρα από εκεί και πέρα, ούτε ο Τσίπρας φταίει, ούτε ο Παπανδρέου φταίει, ούτε ο Μητσοτάκης φταίει. Το πούλησε και μετά ήταν να πεθάνει, έκλαιγε εκεί μπροστά. Έκλαιγε. Άιτε μπράβο. Άστε το παραμύθι τώρα. Το 59 χάθηκε το όνομα. Επί Καραμαλή. Ο πιο δηλός άντρας πολιτικός ήταν ο Καραμαλής. Ο πάει πιο δηλός άντρας που υπάρχει είσαι εσύ που βρεις μόνο πεθαμένους. Τι να βρίζω? Μόνο πεθαμένους. Ένα ζωντανό δεν τολμάς να βρίσεις γιατί φοβάσαι. Κόκκινε, ξέρεις ότι έχουν έρθει εδώ πολλοί με τα όπλα για μένα, με τα ελικόπτερα φύγαμε. Για σένα δεν ήρθε κανένας. Τι σε προβληματίζει αυτό. Τι είπαινες. Τι είπαινες. Ότι είμαι καθάρος. Όχι. Ότι είσαι χέστης. Τι είμαι. Ότι είσαι δηλός. Εγώ δεν έχω ντραπεί ποτέ να μιλήσω, ούτε να πω ονόματα. Κατάλαβες. Ακούσεις, λέω. Ακούσεις, λέω εγώ. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Το μεθάνιο που μυρίζει εδώ μέσα. Ναι. Είναι αδυσόπιτο. Το μεθάνιο. Άσε τώρα. Λοιπόν, άσε, αυτά στη μήνυμα. Περί ανδρισμού και δηλίας, άσε τον κόσμο να κρίνει. Άστο. Άκου το πιο ωραίο μήνυμα. Η Ιορδάνης Καραθανάς. Και κλέφτες έχει και μαύρα έχει κόκκινα. Μη σε πιάσουν όμως κάικες. Μπράβο. Αυτό φταίει στην Ελλάδα. Η μη σωστή εφαρμογή των νόμων. Ούτε, δηλαδή. Δεν μπορεί ρε μάγκα. Οπα. Το μάγκικο δεν σου πάει. Δεν μπορεί. Από το Παΐσιο στο μάγκικο δεν σου πάει. Όχι, λέω. Δεν μπορεί ρε μάγκα επειδή γυαλίζει φάλακρα να τον αφήνει και να φεύγει. Δεν κάνει. Ντροπή. Δηλαδή αν δεν γυάλιζε η φάλακρα θα τον έγραφες. Δεν το κατάλαβα αυτό. Το κατάλαβα εγώ. Ναι, για ποιον το λες αυτό. Για κανέναν. Ναι. Τέλος πάντων. Ή θα είμαστε δίκαιοι ή δεν θα είμαστε. Η σωστή εφαρμογή των νόμων, δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει 1000 ευρώ, το έχεις πει και εσύ αυτό. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι.
Τον πάνε μέσα. Αν χρωστάει ένα εκατομμύριο ευρώ, τον αγαπάνε και τον έχουν. Εσένα κόκκινο, όταν σε πιάσανε σουρωμένο να περνά το κόκκινο 1 Ιανουαρίου, δεν του είπε είμαι δημοσιογράφο, είμαι ο Γρηγόρη. Όχι. Όχι. Α βγει ο αστυνόμο να δούμε τι του είπε. Και ξύλο έβαγε. Ποιο έβαγε ξύλο? Ο αστυνομικό. Από σένα? Ναι. Μη. Εγώ το λέω δημόσιο. Μη, Γρηγόρη μου. Άξι, εγώ δεν έκανα τον καμπό, είσαι σε καρκινοπαθή. Ποιο ήταν καρκινοπαθή? Ο άλλο που είχε δίπλα. Ναι. Ο άλλο θα μα θάψει. Έτσι θα λιώσουν τα κόκαλά μα. Ποιο καρκινοπαθή είχε? Απαταιώνα. Φύγε από εδώ πέρα. Είχε καρκινοπαθή. Αυτά είναι γραμμένα. Άιντε, φύγε από εδώ πέρα. Άιντε, σαν χλαμάρα. Θέλω να πω, το λέω. Είτε ένα αστυνομικό. Και ο καρκινοπαθή ήταν σουρωμένο μία του μηνό. Στα μάξι που πέρασε εσύ με κόκκινο. Τι είπε? Τι καρκινοπαθή? Με τέσσερα Τζόνι Γουόκερ. Αυτό τώρα που είπε. Αν υπάρχει καρκινοπαθή που πίνει τέσσερα Τζόνι Γουόκερ, τι καρκινοπαθή? Όποιο πίνει. Χημεθεραπεία κάνατε. Συγγνώμη, αλλά κάνει χημεθεραπεία. Χημεθεραπεία κάνατε εκεί με τα ουίσκι. Αχημεθεραπεία. Είναι νέα μέθοδο αυτή. Τι είναι, ομοιοπαθητική θεραπεία? Αμα τρελάνει ρε κόκκινο. Ακούνε και άνθρωποι. Τι άνθρωποι ρε τρελάθηκε τώρα. Σα έπιασα εκεί σουρωμένου και του δυο. Περάσετε το κόκκινο. Και λε, είμαι ο κόκκινο. Τι με νοιάζει, σου λέει, και εγώ είμαι ο επαμεινώντα, τάδε. Τι είπα? Είμαι ο Γρηγόρη. Δημοσιογράφο. Γελούσε ο άλλο εκεί. Λέει, έξι μήνε το δίπλωμα, κύριε. Και καλά σε έκανε. Και καλά σε έκανε. Άλλη μια φαντασία. Καλά σε έκανε. Καλά σε εξηγήθηκε. Άλλη μια φαντασία. Να πάω, κανένα παιδάκι. Άντε να φά κανένα γέρο, πάει στο διάλογο. Θα κάνει και καλό και το Λομβέρδο. Φά κανένα παιδάκι. Τώρα πώ τα έκανε προχθέ? Έπεσε στον μπροστινό. Αλλά έκανε όπιστε, ναι. Κοίταξε, εμένα δεν με πιάνουν ναι. με κόκκινο και να πούνε ναι. Σε αφήνω χάρη του κόκκινου. Καλά. Εντάξει. Καλά. Δεν με πιάνουν στο εθνικό να περνάμε καλά, κόκκινο. Καλά. Να πούνε, σε αφήνω χάρη του κόκκινου. Έλα. Εντάξει, άντε. Σταμάτα, λέω. Άντε, σταμάτα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μα πώς τον πετυχαίνεις έτσι το μουσακά? Πραγματικά πρέπει να μου πεις τη συνταγή. Τη συνταγή? Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο σκλαβενίτι. Ύστερα πηγαίνεις τα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις το μουσακά, γυρίζεις, τον αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις σπιτικό φαγητό όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε μουσακά, λαχανοτολμάδες, παστίτσιο, γεμιστά με ρύζι, γιουβέτσι και δεκάδες άλλα πιάτα, όλα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Με υλικά άριστης ποιότητας. Αυτά που θα διαλέγατε κι εσείς στο σούπερ μάρκετ. Έτοιμα φαγητά από τους Σκλαβενίτη. Σας περιμένουμε στα υπερ μάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία. Το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica για Νιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Για δώσε μου από αυτό το καινούριο. Σιγά μην τα βρω. Θα τα βρω. Τα βρήκα. Τα κάνω. Για πρώτη φορά Scratch, 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Αντέχεις τέτοια συγκίνηση? Scratch, τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία, μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ, ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπέρ. Είδες που άνοιξε νέο κατάστημα ακροπολία ελληνικών στην Νεάπολη? Το είδες. Είναι δίπλα μας. Και μια που λέμε για ακροπολίο, καιρό έχουμε να φάμε ρολό κοτόπουλο ή κεφτεδάκια της γιαγιάς στο φούρνο. Φοβερό. Έχει συντονιστεί με τα ακροπολία ελληνικών. Ακού τις προσφορές από 29 Γενάρη έως 8 Φλεβάρι. Ρολό κοτόπουλο μόνο με 3,99 το κιλό. Κιμάς χοιρινός μόνο με 2,99 το κιλό και τηγανιά χοιρινή μαρινάτη μόνο με 3,99 το κιλό. Κρεοπολία ελληνικών. Τώρα ακόμη πιο κοντά σας με νέο κατάστημα στη Νεάπολη, Ελευθερίου Βενιζέλου 47. Κρεοπολία ελληνικών. Φθηνά και ποιοτικά. Ιανουάριος στο Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Πολλές απίθανες στολές. Πρωτότυπα, αστεία, χαριτωμένα αξεσουάρ, μάσκες. Για να φτιάξεις τη δική σου ζουζουνίστικη. Αστεία. Τρομακτική. Διαφορετική. Καρναβαλο φατσούλα. Phantom Αριστοτέλους 16. Το μεγαλύτερο παιχνιδάδικο στο κέντρο της πόλης. Μπες Phantom και βγες καρναβάλι. Α, και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα
άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός Beck. Ειδικό μηχάνημα για Beck άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα Beck. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα 3 νέα καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-77. Καύσιμα. Γεμίζω, κερδίζω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Γεμίζω, κερδίζω. Λιπαντικά. Μάντεψε. Γεμίζω, κερδίζω. Γεμίζω, κερδίζω. Και ξαναρχίζω. Στην Αβίν. Πρόγραμμα επιβράβευσης Αβίν Κερδίζω. Βάζοντας καύσιμα λιπαντικά ή πετρέλαιο θέρμανσης, μαζεύω πόντους και παίρνω ευρώ σε δωροεπιταγές για τις αγορές μου από τα πρατήρια Αβίν. Αβίν Κερδίζω. Τόσο απλό. Ζητήστε κι εσείς την κάρτα σας στα πρατήρια Αβίν ή κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Το πρωινό δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το μεσημέρι. Το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Αυτή την εβδομάδα, φρυγανιές ολικής άνεσης 600 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 1,25. Φυσικός χυμός πορτοκάλι Εβίβα, 1 λίτρο, 25% φθηνότερα, 59 λεπτά. Και ελληνικά μανταρίνια, το κιλό, μόνο για λίγο, 99 λεπτά. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και παίρνουμε στην ώρα των ακροατών το 2310-93-90 για είναι δικά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Να πω ότι για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε τώρα στην εταιρεία Αδερφή Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Για εγγύηση λοιπόν στην οριστική διαγραφή και για ανταλλακτικά μέσα από ένα μεγάλο παζάρι ανταλλακτικών, εκεί όπου παίρνουν το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται μέσα από το www.parto.gr. Τώρα και όλοι οι κινητήρες αυτοκινήτων μόνο με 150 ευρώ. Τα τρία εντάρια δικά σας, δύο φίλοι έχουν καλέσει. Πριν πάμε στους πρώτους δύο, να πω ότι μαζί μας είναι η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου και να το κάνετε δικό σας με 17.050 ευρώ μόνο. Το 50 τι είναι? Η τελική τιμή. 17.050. Πόσα άλογα έχει αυτό? Πόσο άλογα, 1300 είναι το αυτοκίνητο, δεν ξέρω πόσο άλογα πραγματικά. Πάντα θα ρωτάς τα άλογα. Είναι επαγγελματικό. Είναι καλό, είναι αποδεδειγμένα από αυτά που έχουν περπατήσει, επειδή η επιδότηση της ΔΕΠΑ δεν κρατάει μια ζωή και είναι για επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Άντε, πάνε. Ορίστε. Πάω και είναι πρώτος, με άλλα ασχολήσει. Καλά ρε. Oh. Λοιπόν, πρόσεξε τι θα πω, Γερμανοτσολιά. Δεν θα μιλήσεις επάνω μου, έτσι. Θα με αφήσεις να τελειώσω. Έλα ρε, στον πρόλογο τώρα, τελείωνε. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, για τον Καστοριανό, πότε σας έβρισε ρε, βλαχοπαοξίδες. Ο ΕΠΟΣ είπε πράγματα. Πότε έβρισε. Α, για βρισιά εννοεί. Όχι. Εγώ καμιά φορά έβρισα.
Μια-δυο φορέ. Εριστικό. Μια-δυο φορέ έχει ξεφύγει. Εριστικό ζήσε. Ο Γιάννος δεν έχει ανάγκη εμένα. Αλλά όχι να βγαίνετε και να λέτε να πούμε όπως αυτή η Λουλού που βγήκε και είπε ότι εγώ πήγα στο. Στο πώς το λένε, στο. Μετσένα εκεί στο. Στο Μετρόπολης. Ότι... Ναι, είπε ότι ήσουν μελιστάλαχτος εδώ. Αλλά όταν τον είχα στα γόνατά μου και, το, και τον. Α, αυτά λέει που λες. Κύριε, έχει δίκιο. Αυτά που λες από το τηλέφωνο, ο, εδώ, όταν ήρθες, ήσουν μελιστάλαχτος, αυτό είπε. Όχι μελιστάλαχτος, δεν είμαι. Με κανένα. Και ο μπαμπάς μου ήταν παοξής, έλεγες, και εγώ τους παοξίδες. Το 80% είναι παλικάρια, το 20% αυτά έλεγες. Άκου να δεις. Εγώ φοβάμαι δηλαδή. Ναι. Αυτό λες. Γιατί ήσουν μελιστάλαχτος τότε. Φοβάμαι. Εγώ σου έχω αποδείξει. Ρε παιδάκι μου, μελιστάλαχτος ήσουν εδώ. Εσύ τα λες αυτά, πρόσκαι να δεις. Για να μην βρίσουμε το χορηγό σου. Ποιος είναι ο χορηγός μου? Ο χορηγός σου, ο Σαββίδης. Είναι χορηγός μου. Ναι, ο χορηγός σας. Χορηγός. Ναι, αλλά και εσάς. Και εσάς. Και εσάς. Και εσάς. Είναι ο πρόεδρος μεγαλομέτωχός σας, αυτός που έχει την εταιρεία σας, υπάλληλός του. Άρα πρέπει να είστε λίγο σοβαροί κι εσείς. Νομίζω ότι δουλεύεις στη ΣΕΚΑΠ ο κύριος Παπαθανασάκης, αν γνωρίζεις. Αν γνωρίζεις. Άκου μήνυμα ρε. Ναι, μη, γιατί. Κόκκινα δεν είμαι βλάκας. Είσαι ηλίθιος. Ο Θεός δεν εκδικείται, σε στέλνει μηνύματα. Ο Θεός δεν εκδικείται. Ναι. Άλλο μήνυμα. Λέγε. 2018 και ακόμη πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός πάνω από τα σύννεφα. Κρατώντας σημειώσεις σε τράδιο. Ο Θεός υπάρχει για να φοβάσει, να είσαι υπάκουος και σκυφτός. 5-17. Ποιος το λέει αυτό? 5-17. Ότι είναι τιμωρός θέλει να πει. Αυτό θέλει να πει. Ναι. Όχι. Όταν καταλάβεις και συμβιβαστείς με το πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο και πιο δυνατό από σένα, δεν με ενδιαφέρει αν. Άλλο λέει βρε πουλάκι. Εγώ απαντάω. Δεν με ενδιαφέρει αν θα το πεις Θεό, Βραχμάν, Βούδα, Μωάμεθ, ναι. Πώς το πεις. Όχι, όχι, δεν το λέει γιατί. Όταν καταλάβεις. Άλλο λέει, λοιπόν. Ρε, Γρηγόρη, άκουσε. Άκουσε με. Λέει ότι σε όλες τις θρησκείες υπάρχει ο τιμωρός. Αυτό λέει. Δεν είναι έτσι. Όχι. Δεν υπάρχει. Γιατί. Δεν υπάρχει νόμος εκεί δηλαδή. Να σου πω κάτι. Αν θα μιλήσω, θα κάνω προσελητισμό. Ο χριστιανισμός, ναι, μιλάει μόνο για αγάπη. Τελείωσε. Πάει. Για μετάνοια που συγχωρεί. Συγχωρεί, πάει. Τελείωσε. Και οι περισσότερες θρησκείες μιλάνε. Ναι. Είναι. Σου δίνω το δικαίωμα δηλαδή. Φυσικά. Ευέλικτα να είσαι. Μα ο άνθρωπος από τη φύση του είναι λαθέρ. Είναι? Λαθέρ. Λαθέρ. Ο άνθρωπος κάνει λάθη, μην κάνει αμαρτία. Ναι. Και τρώει και τον χρόνο να τζάμπα και βερεσέ. Εντάξει, το είχα. Από τη φύση του είναι αυτό. Τελείωσε. Και το καταδικάζω. Εγώ, άμα είναι να με σώσει, θα με σώσει εμένα. Εγώ θα σε σώσω. Τελείωσε. Και ποιος είμαι εγώ, ο τελευταίος είμαι. Θα βρεις τον τρόπο, πώς θα γίνει. Δηλαδή αν έχω μέσον. Κάτι θα έχεις παραπάνω. Καλημέρα. Τι, γιατί, μπορεί και εγώ άνθρωπος είμαι. Δεν υπάρχει, ρε. Έχω αδυναμίες. Το είπα ο μυροφορήτης, τέτοια κολοτούμπα δεν έχω ξαναδεί. Τσακωμανές. Όχι, καλός είναι, τι είπα εγώ για τον μυροφορήτη. Τέτοιο πόντιο δεν έχω ξαναδεί. Είπα ότι τσακώθηκε ο άνθρωπος. Τέτοιο πόντιο δεν έχω ξαναδεί. Δεν είπα ψέματα. Είχε τσακωθεί. Είπα ότι. Κοίταξε. Το ότι τσακώθηκε ο ένας με τον άλλον. Πάει να πει ότι. Δεν ξέρω τι πέσανε του υπεράδε. Ναι, εντάξει. Του μιλήσανε, δεν του την πέσανε. Του κάνανε ένα διάλογο. Όχι. Ορίστε, ναι. Καλημέρα, ναι. Και μάλιστα με διαβεβαίωσαν και η δυτική και η αρσενική, η ανατολική. Ότι είχα δει και εγώ στο ρεπορτάζ. Ότι έχει ο κόκκινος λέει δίκιο. Τελείωσε. Φάγαμε 6 μήνες κλέβει. Στο τέλος τελείωσε. Τι θα πάω εγώ τώρα, θα πω το αντίθετο. Ορίστε, ναι. Καλημέρα, ναι. Τελειώσατε. Μάλιστα. Ναι, συγγνώμη κύριε. Μα, συγγνώμη. Α, καλημέρα, παιδιά, τι κάνουμε, καλά. Καλά. Έχουμε κάτι διαφορές εδώ να. Ναι, τους ακούμε. Καταρχάς θα ήθελα να πω, να επιχειρηματολογήσω για το θέμα της Μακεδονίας, γιατί έχει γίνει κουραστικό. Και θα είμαι και ναι, αλλά εφόσον υπάρχει λίγο, μια διευκρίνηση. Έλα. Τι εννοείται έγινε κουραστικό? Αυτό ακριβώς θα πω. Ναι. Νομίζω ότι με έχει καλύψει σήμερα ο Κώστας με την άποψη ότι τόσος ντόρος δεν έχει γίνει εδώ ρε παιδιά και 25 χρόνια. Μέσα στο φύρομ, ξέρεις τι όνομα υπάρχει, Γρηγόρη? Ωραία, φίλε, προσέχεις. Τι λέω, όχι άλλο σε λέει. Σωστά μιλάς. Στο φύρομ, το μη. Φυσικά. Το όνομα Μακεδονία. Που έχουμε αποδεχτεί εδώ και 25 χρόνια. Μα, αν άκουσες την εισαγωγή, να με συγχωρείς, δεν προσπαθώ να απαντήσω. Και λέω ότι ο Μητσοτάκης έκανε το πολιτικό έγκλημα, άντε, το εθνικό έγκλημα και έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Δεν επαναλαμβάνεις, ρε φίλε, να είμαστε σύντομοι γρήγορα. Σε κάλυψα με αυτό που είπα. Όχι, δεν με κάλυψε. Δεν με κάλυψε. Γιατί? Εδώ και 25 χρόνια έχουμε αποδεχτεί την ονομασία Φύρομ, η οποία έχει μέσα το σύνολο Μακεδονία. Είναι προσωρινή ονομασία. Αλλά είναι προσωρινή. Α, είναι προσωρινή. Κώστα. Δεν το ξέρει, συγγνώμη, το ξέρει. Δηλαδή,
Πολύ υποκρισία να πούμε. Στείλ τον αρέ. Αυτό είναι. Αυτή την ηρωνία. Αυτό... Α, τώρα λέει η προσωρινή. Είναι αντιεπαγγελματικό. Όχι, φίλε. Η ηρωνία θα πουλά αλλού. Όταν βγαίνει να επιχειρηματολογεί, θα επιχειρηματολογεί. Εμ δεν άκουσα. Όχι. Εμ δεν άκουσα. Θέλει να το ξανακούσει. Το Στίλτονα. Και μετά. Ναι. Το Στίλτονα έχει μέσα έπαρση. Και εμένα δεν μου αρέσει. Έπαρση. Αυτό. Ναι. Από το μένα. Στίλτονα, ρε. Από μένα. Ναι. Όχι, φίλε μου. Όταν έρχεσαι σπίτι μου να με επισκεφθεί, ναι, θα έρθει με του δικού μου όρου. Δεν θα πας να βάλει τα παπούτσια πάνω στο καναπέ να πετάς ό,τι γουστάρει. Σπίτι μου έρχεσαι. Και εδώ είναι σπίτι μα. Μη. Κατάλαβε. Θα σέβεται. Ο φόβος της κριτικής είναι ο θάνατος του ταλέντου. Πάνε στον κόσμο. Άσε. Είναι άστοχο το παράδειγμα. Πάμε παρακάτω. Άκου να δεις. Θα έρθει σπίτι. Σου με είπε ο άνθρωπος ότι το φύρο. Ηρωνεύτηκε. Το μη έχει μέσα το Μακεδονία. Και το λέω είναι προσωρινό. Για πώς. Α, είναι προσωρινό. Για πώς. Έτσι δεν το ήξερε. Τι προσωρινό. Προσωρινό είναι. Δεν το ξέρω τι είναι προσωρινό. Μέχρι πότε. Εξήγησε του ρε Κωνσταντίνε. Είναι μέχρι πότε. Είναι προσωρινό πάντα. Μέχρι πότε. Ρε, σήμερα που μιλάμε είναι προσωρινό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, παλικάριε. Οχ. Έδεσε. Δεν με αφήσατε να τελειώσω χθες. Έχω να πω κάτι θέλω. Λοιπόν, σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Έχει. Ο Πασχαλάκης έχει να πάει 900 λεπτά γκολ. Έχει. Και πάμε με στην Γιάννενα τα οποία είναι αίτητα στην έδρα του. Ναι. Πολύ καλά ως τώρα. Τέλεια. Δεύτερο θέμα. Ναι. Αυτό που λέγαμε χτες για τον Ατρόμητο. Μάλιστα. Δεν μου λες ρε Κώστα ή Γρηγόρη. Άμα βάλει τα παιδιά αυτά που είναι δανεικοί από τον ΠΑΟΚ στο μάτσο με τον Ατρόμητο και δεν παίξουν καλά, δεν είναι δίκοπο μαχαίρι για αυτούς. Ρε, απάντησε ευθέως. Στο δρόμο που χάραξαν οι άλλοι τώρα, γιατί τρέπεσα το πω. Όχι, θα του απαντήσω εγώ αλλιώς. Τι είναι αυτό. Έχει δίκιο ο φίλος. Άρα και οι δανεικοί του Ολυμπιακού στην Κέρκυρα και σε άλλες ομάδες καλά κάναν και δεν παίζαν, γιατί μπορεί τα παιδιά να μην παίζαν καλά. Και καλά κάναν και δεν παίζαν. Σωστό. Καλά έκανε και ο Κόκαλης τότε. Αυτό που λες εσύ συνέχεια όμως ότι ο Ατρόμητος. Ένα λεπτό. Εφόσον κάνει καλά ο Πάο. Δεν το λέει για 100 ομάδες, το είπε για τον Ατρόμητο. Ναι, ρε φίλε, αλλά με αυτό το θέμα όμως ξεφτιλίζεις τον Ατρόμητο και υποτιμάς τη νίκη του Πάο. Αξιολόγησε το όπως νομίζεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο δικαιώνεις Μαρινάκη και Κόκαλη. Μην το κάνεις. Επικοινωνιακά δεν σε συμφέρει. Όχι, σαν δεν είναι θέμα συμφέροντος. Ναι, δεν σε συμφέρει. Κάτι το οποίο το έκανε χρόνια ολόκληρα η ομάδα η οποία βρίζεται και με το δίκιο σας. Ναι. Εντάξει. Μην έρχεσαι τώρα και λέτε γιατί καλά δεν είναι τα πράγματα και αν γινόταν λάθος και. Ναι. Όχι. Καλά κάνω. Μαγκιά σου και Καμάρι. Καλά κάνω. Μπράβο. Αυτό. Μαγκιά σου και Καμάρι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Καλώς τον γιατρό από τη Βιέννη. Καλώς τον γιατρό από τη Βιέννη. Μόνο μία παρέμβαση, η οποία δεν έχει σχέση με τα θετικά. Ναι. Επειδή κατ' εμέ ο Γρηγόρης είπε κάτι λανθασμένο. Ναι. Το ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπεσε από το Σαμαρά για το Σκοπιανό. Ναι. Όχι, θεωρήθηκε προδότης. Ναι. Αλλά δεν είχε σχέση. Επειδή είπε επιδέξει ότι έριξε την κυβέρνηση για το Σκοπιανό. Όχι, όχι, δεν είπα ότι έριξε. Αν το είπα λάθος. Ναι. Αν το είπα. Όλοι θυμόμαστε τι γινόταν παράλληλα. Ναι, με τα ψηφιακά κέντρα του. Ναι, όχι, όχι θεωρήθηκε αποστάτης, λέω τότε ο Σαμαράς. Αφέστατα, βέβαια ήταν αποστάτης. Βέβαια ήταν αποστάτης, αλλά δεν έγινε γι' αυτό, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή ψάχναν τον βουλευτή που θα ρίξει την κυβέρνηση. Και θυμάστε ποιος ήταν, από την ωραιότερη πόλη της Ελλάδας, όπως ο κ. Ραπτόπουλος. Και αν. Ποια είναι η ωραιότερη πόλη της Ελλάδας, Ραπτόπουλος. Για πες. Η Καβάλα. Βέβαια. Ένας βουλευτής από εκεί πέρα έριξε την κυβέρνηση και μέχρι εκεί το πρωί δεν ήξερε κανένας ποιος είναι. Είχε τηρηθεί ακραμιστικό. Ποιος ήταν ο Καλατζής, ποιος ήταν. Ο Κρίς. Να μην πω όνομα. Να μην πω όνομα. Δεν θυμάμαι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Να το πω αλλιώς, το μικρό ήταν Κυριάκος. Παρακάτω. Ό,τι μπορείς να βρεις. Από εκεί και πέρα το συμφωνείς θέμα είναι ότι αυτά, ανέλαβε ο Σωκράτης. Περίμενε. Συμφωνείς. Τέτοιες παροχές τότε και γιγαντώθηκε. Ερώτηση. Συμφωνείς ότι ήταν όπως έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του ο Τσίπρας στον ελληνικό λαό για το όχι. Έτσι έγραψε και το συλλαλητήριο Μητσοτάκης. Αυτό είναι προφανές. Ο λαός υπάρχει μόνο για να σε ανεβάσει την εξουσία μετά τον γράφος. Δεν διαφωνώ. Εγώ λέω τι έγινε. Καταγράφω. Απλά η διαφορά τους ποια είναι. Ενώ τους έγραψε τα παλιά στο απούσια ο Τσίπρας, το ψηφίσανε. Η διαφορά είναι μία. Το ψηφίσανε. Τα διαδόσιμα τώρα δεν υπάρχουν και τάζαμε χωρίς αντίκρισμα. Λοιπόν, το 1959 τι έγινε. Από το Κυλκίστανο βουλευτής, όχι από την Καβάλα. Από το Κυλκίστανο, όχι από την Καβάλα. Ναι. Από σίγμα το επώνυμό του.
Έλα, τελειώσαμε. Πέστε τον, παιδιά, τι. Κακό είναι. Νομίζω ήταν ο Σιμπηλίδης. Και τι κακό είναι. Ιστορικό είναι. Δεν ξέρω αν είναι καβαλιώτης ο άνθρωπος. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι κακό. Έκανε μια πολιτική πράξη. Να σε καλά, γιατρέ. Έκανε μια πολιτική πράξη. Τώρα πώς την ερμηνεύει ο καθένας είναι δικαίωμά του. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Ραπτόπουλο και τον κύριο Κόκκινο. Ναι, πείτε μου. Είστε και με τους δύο. Στον αέρα. Μάλιστα. Κύριε Ραπτόπουλε, θυμάστε προχθές στο Lidl που ήσασταν ένας κύριος, σας πλησίασε και σας είπε τι θα γίνει με σένα, ρε Ραπτόπουλε. Ο γιος μόλις ένα ακούει. Ναι, το θυμάμαι τον κύριο. Μάλιστα. Εγώ είμαι ο 28χρονος γιος του, λοιπόν, Κάρολος από Καλαμαριά. Γεια σου, Κάρολε. Σε χαιρετάω γιατί σε ακούω χρόνια τώρα. Δεν συμφωνώ καθόλου με τις απόψεις σου. Και τότε ξέρεις. Γιατί ακούς, Κάρολε. Όχι, κάτσε να μάθω. Για την μπάλα, για την μπάλα. Α, για την μπάλα. Ξέρεις πολύ μπάλα. Σε αντίθεση με τον Κόκκινο, ο οποίος δεν ξέρω γιατί τον έχεις εκεί, διακοσμητικό στοιχείο. Στην μπάλα επάνω. Απόψη μου, απόψη μου. Δεν κράζω μπορεί, ούτε λέω δεν κάτι. Δεν μπορώ, ούτε μπορεί, ούτε μπορώ να τον έχω, ούτε μπορεί να με έχει. Πάμε παρακάτω. Ναι, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Επειδή ακούστηκε κάπως. Ναι. Όχι, όχι, δεν είναι ωραία δεν η απόψη σου. Ούτε εγώ μπορώ να τον έχω, ούτε είμαι κάτι για να τον έχω. Ναι, ναι, βέβαια. Ούτε ο Κωστής είναι κάτι για να με έχει. Βέβαια, σίγουρα. Προχωράμε. Λοιπόν. Θα ήθελα να πω ότι διαφωνώ πλήρως με τις απόψεις του κυρίου Ραπτόπουλου. Είναι εσχρές έως και απαράδεκτες. Για ποια άποψη, γιατί έχει εκατομμύρια. Για μακεδονικό, για γκέι, για Ελλάδα, για οτιδήποτε. Είναι οι απόψεις του για τη θρησκεία. Απίστευτος να λέει τέτοια πράγματα. Τι είπε. Ενώ είναι τόσο γνωστός. Τι είπε. Όλα αυτά που λες. Δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Ο Θεός δεν συγχωρεί. Ο Θεός δεν κάνει. Δεν υπάρχει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μα είπα είναι τιμωρός, αυτό είπε. Είπες ότι είναι τιμωρός. Άρα αντιφάσκει στην άποψη του κυρίου Κόκκινου. Ότι. Ο κύριος Κόκκινος είπε πριν ότι. Μα δεν λένε ρε παιδιά όλες οι θρησκείες ότι άμα δεν κάνουμε κάτι, κάτι θα πάθουμε. Όχι. Όταν πεθάνουμε θα μας βράζουν εκεί τα καζάνια του Βελζεβούλ και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι τιμωρία. Μάλιστα. Συγγνώμη. Δηλαδή, να δεχτούμε λοιπόν τη λογική μια γυναίκα η οποία όταν βλέπει ποδόσφαιρο λέει ότι είναι 11-22 ηλίθιοι που κυνηγάνε. Ένα λεπτό ρε φίλε. Μια μπάλα. Ένα λεπτό ρε φίλε. Ένα-ένα τα πράγματα. Γιατί είναι εύκολο να το πει αυτό. Άμα πεθάνω εγώ και πάει η ψυχή μου στην απώλεια, η απώλεια τι σημαίνει, είναι τιμωρία. Πού ξέρει που πάει η ψυχή μου. Εγώ δεν ξέρω να που πάει. Εσεί τι λέτε. Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ψυχή μετά το. Άρα δεν πιστεύει στον Θεό. Για χαρά. Έχει μπερδευτεί. Εάν εσύ είσαι χριστιανός και δεν πιστεύεις στην ψυχή, όλη η φιλοσοφία του χριστιανισμού πηγαίνει για την ψυχή. Όλη η ιστορία είναι η ψυχή. Άρα, Κάρολε, είσαι μπερδεμένος. Πρέπει να το φτιάξεις. Κόκκινε βοήθα την κατάσταση. Δεν πιστεύεις στην ψυχή αυτός. Άρα, τι χριστιανός είναι. Τι να κάνει. Δεν είναι χριστιανός αυτός. Αν το απαγορεύσουν. Ναι, να το απαγορεύσεις. Σαν χριστιανός που είσαι. Απαγορεύεται. Ναι, απαγορεύεται. Ή είσαι χριστιανός και πιστεύεις στις ψυχές. Δηλαδή, είσαι... αν βγει κάποιος βουδιστής. Βουδιστής. Μουσουλμάνος. Ναι. Ότι... Τι θα το ο μουσουλμάνος, άμα πει ότι ο Αλλάχ είναι, ξέρω εγώ, ο Ζαν Πολ Μπελμοντό, δεν είναι κανονικός. Γιατί αυτός λέει. Από τη στιγμή που δεν βρίζει ο άλλος, ρε φίλε. Λέει υπερβλακία. Ο χριστιανισμός. Δεν πιστεύει, δεν είπε ότι δεν υπάρχει. Τότε τι χριστιανός είναι που δεν πιστεύει. Άρα αυτό δεν πιστεύει. Του... Άρα εγώ πιστεύω. Θα τον κρίνω εγώ. Ναι, τον κρίνω εγώ. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Τι έγινε, μας κόβετε και όλα τώρα. Ναι, σε κόβει, τώρα σε κόβω εγώ. Ναι. Να σε ευπρεπεί. Δεν μπορεί να μας λες λαμό για όλους. Ναι. Δεν μπορεί να λες ότι τα παίρνουμε από το χορηγό μας. Ναι. Σε παρακαλώ. Αυτό είναι προσβολή. Απέδειξε το. Είναι προσβολή. Είναι παρακαλώ. Προσβολή. Καλημέρα. Μπράβο, Γρηγόρη. Σε αυτό συμφωνώ. Καλημέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Κωστά. Μάλιστα. Ας ανάψω ένα κεράκι, είμαι έξω από τον προστάτη σου. Είναι από το στάντιουμ έξω. Από τον προστάτη σου. Έξω από τον προστάτη σου είμαι. Ο προστάτης μου είναι 080. Τον Άγιο Ελευθέριο Πετρούνια είμαι. Ας ανάψω ένα κεράκι. Ο Πετρούνια ποιος είναι. Δεν κατάλαβα τι λέει. Αυτό είναι από τους κρίκους. Ποιο Πετρούνια ρε φίλε, αυτό που με τους κρίκους. Ναι. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι λέει αυτός. Έλα φίλε. Έκλεισε 3,5 τώρα, θα αρχίσουν. Ναι, λέγε φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σιμπηλίδες Κιλκής. Αφήστε την πανέμορφη Καβάλα, είσαι και λέει ο Δάκης από την Καβάλα. Δεν ήταν από την Καβάλα. Σε πρόλαβα. Ναι, όχι, λέει τι Κιλκής, λέει τι Καβάλα. Σε πρόλαβα. Μπράβο, Γρηγόρη. Με πρόλαβες, έκανες τάκλιν. Έλα, φίλε. Λέγε φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Γρηγόρη, ποιο είναι το ιερό βιβλίο του χριστιανισμού. Η Καινή Διαθήκη. Να το. Η Καινή Διαθήκη. Ναι, βεβαίω. Όχι η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή. Α,
Γι' αυτό ρωτάω. Η Αγία Γραφή ή η Καινή Διαθήκη. Η Αγία Γραφή είναι και η παλαιά και η Καινή. Να το. Ναι, το ξέρω. Ωραία. Άρα η Αγία Γραφή είναι. Ναι, ωραία. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο θεολογικό ζήτημα. Άστο, πάμε παρακάτω. Τι υποστηρίζει, ρε παιδί μου, η θρησκεία μας, η Εκκλησία, ποιο είναι το ιερό βιβλίο της χριστιανοσύνης? Παρακάτω, η Αγία Γραφή δεν είναι. Στο διατάφτα. Ρωτάω, η Αγία Γραφή δεν είναι. Υπάρχει η Αγία Γραφή, υπάρχει και η Ιερά Παράδοση όμως. Ωραία, η Αγία Γραφή είναι κυρίως. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, στην Αγία Γραφή, η Αγία Γραφή ποιος την έχει γράψει? Η Απόστολη. Είναι θεόγνωστη. Η Απόστολη. Σωστά. Οι Απόστολοι, από μόνοι τους, δηλαδή τα σκεφτήκαν και τα γράψαν, ή είναι θεόπνευστη όπως υποστηρίζει ο χριστιανισμός? Είναι θεόπνευστη. Ωραία. Μέσα στην Αγία Γραφή λοιπόν γράφει που επειδή λέει δεν υπάρχει τιμωρία και είναι η θρησκεία της αγάπης, πάρα πολλά. Ένα να σου πω, ας πούμε, που λέει ότι άμα σε αντιμιλήσει το παιδί σου πρέπει να τον λιθοβολήσεις μέχρι θανάτου. Αυτό το λέει στην Παλαιά Διαθήκη, κυρία μου. Στην Παλαιά, η Παλαιά Διαθήκη είναι μέσα στις Αγίες Γραφές. Γι' αυτό, κύριε, σας ξεκαθάρισα κάτι. Η οποία είναι θεόπνευστη. Η Αγία Γραφή. Εγώ την Ευγενία, δηλαδή, κύριε μου, λοιπόν, συγγνώμη. Μη λέμε ψέματα λοιπόν. Ποιο είναι το ψέμα? Το ότι δεν λέει πουθενά η Αγία κύριε Γραφή μου, ακούστε κάτι λίγο, για ακούστε τιμωρία λίγο, ακούτε, και, ότι δε, και ότι είναι η θρησκεία. Μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Βέβαια, ναι. Μα, το βαραίνε, στην Παλαιά Διαθήκη λέει και οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Αυτό, ναι, ακριβώς. Σωστά. Λοιπόν, σωστά. Ήταν άλλη η κοινωνία. Και άλλη δεν έχει άλλη κοινωνία, θεόπνευστη είναι. Πάπα βάρβαρα. Κυρία μου, θέλετε απάντηση? Εγώ δεν σας διακόπτω. Θέλω απάντηση όμως σοβαρή, όχι απάντηση τώρα να κάνουμε κολοτούμπα. Σοβαρή απάντηση. Ποια είναι η σοβαρή απάντηση? Πες μου, άντε, να ακούσω ότι είναι σοβαρή απάντηση. Τι να σου πω, δηλαδή μιλάς τόσο απαξιώτικα. Απάντησε τώρα. Δηλαδή ειλικρινά. Είναι άμα λες ψέματα. Λέω ψέματα εγώ. Εγώ είμαι από ψέματα. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Έχω όνομα επίθετο, απάντησα. Και βγαίνει. Με ένα ύφος 17 καρδιναλίων, 18. Γιατί και μπαταρία ηλιθίου, εντάξει, και λες πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Δεν ευσταθεί. Τι δεν ευσταθεί, εσύ είπες πράγμα που δεν ευσταθεί, δεν είπες πριν από λίγο. Να έρθεις εδώ να δούμε ποιος έχει δίκιο. Σε ρωτάω. Αν θες να μιλήσεις, σε ρωτάω. Δεν έχεις απαντήσεις και λες άλλα, όπως κάθε φορά. Όταν δεν ξέρεις την απαντήση, σε τι να απαντήσω και μετά λες άλλα. Βλάκα είσαι και φέρνεις τα μόνο ότι είπα βλακίες. Όχι, κράτα τον να ακούσει. Είπα ότι άλλο η Καινή Διαθήκη και άλλο η Παλαιά. Τι δεν καταλαβαίνεις. Είναι, φυσικά είναι άλλο. Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Το καταλαβαίνω αυτό και το ξέρω καλύτερα από σένα. Εγώ λέω ότι μέρος δεν ξέρεις τι γίνεται. Μέρος της Αγίας Γραφής δεν είναι και τα δύο που είπες πριν από λίγο πάλι εσύ ότι είναι θεόπνευστη. Μην προσπαθείς να μου κολλήσεις. Το είπες αυτό. Εσύ το είπες. Το είπα και διαφώνησες. Όχι, συμφωνώ, οκ. Okay. Συμφώνω. Άρα είναι θεόπνευστη. Τι είπεν είσαι, δηλαδή, είπες, για να καταλάβω. Τι είπεν είσαι, δηλαδή, τι έχεις να πεις. Άμα δεν μπορείς να καταλάβεις εσύ, τι είπεν είσαι. Δεν υπενήσαμε τίποτα. Πολλά υπενήσαμε. Πολλά υπενήσαμε. Πολλά υπενήσαμε. Λοιπόν, εσύ μπορεί να νομίζει ότι υπενήσουμε. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Εγώ και δεν λέω ξεκάθαρα. Και λοιπόν, η θεολογία. Πολύ ξεκάθαρα. Η θεολογία είναι πολύ πιο μεγάλη και από σένα και από μένα. Άσε με ξεκάθαρα να σου πω τι λοιπόν, σου λέω. Εγώ δεν θα σε αφήσω να πει. Όταν αφήνει. Λέω ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία αγάπη και συγχωρήσεω. Εσύ πε ότι λέω ψέματα. Ακούγεσαι. Ναι, λες ψέματα και είπες δεν υπάρχει τιμωρία εκείνη τη στιγμή. Ωραία, λοιπόν, προφανώς υποστηρίζει. Και σου λέω ότι μέσα στην Αγία χριστιανισμός σου λέει. Πολλά ο χριστιανισμός σου λέει οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Ωραία, ναι. Απάντησε μου. Ο χριστιανισμός ήρθε ο Χριστός και σου λέει οφθαλμόν αντί οφθαλμού ή σου λέει γυρνά και το άλλο μάγλο. Για απάντησε μου. Και τα δύο τα λέει. Λάθος κάνεις, φίλε. Πώς λέει? Είσαι μπερδεμένος. Αυτή είναι και τα δύο. Είσαι μπερδεμένος. Κάτσε να κάνουμε δοκιμή. Κλείστε τον κύριο. Κλείστε τον κύριο. Στον επόμενο. Να σου κάνουμε μια δοκιμή. Στον επόμενο. Να σου χώσω ένα μπάτσο τώρα. Να με βγάλεις το μάτι. Θα σου κάνω εγώ μετά. Ενάτο. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι είμαι καλός χριστιανός. Πάτσε. Μην πα ένα μπάτσο. Εκτός αέρα θα σας. Θα γυρίσει το μάγουλα. Παρακαλώ. Έχει και ένα παχύ μάγουλα. Έλα ρε τώρα. Έλα τώρα. Έλα ρε τώρα. Φλάστη. Έλα τώρα. Τρώει ξύλα από τη δουλειά, στη δουλειά του. Τρώει ξύλα σπίτι. Δεν απάντηση. Δεν απάντησε αυτό. Ζητάει τώρα με το ζόρι να το απαντήσουμε θεολογική κουβέντα. Θα σου δώσω ένα χαστούκι, θα μου βγάλει το μάτι. Ή θα με δώσει. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Η μήνυ πεινάει. Καλημέρα. Καλό. Με μπέρδεψε τώρα αυτό. Ο φθαλμό λέει μάγουλο άλλο. Μπερδεύτηκα. Βγήκε να πουλήσει πνεύμα. Κόκκινε ο φθαλμό ή μάγουλο να πούμε. Οφθαλμών αντιοφθαλμού η μάγουλα αντιμάγουλα και οδών αντιοδόντου. Οδόντες.
Ναι, διάβασε λίγο, δεν πειράζει. Εντάξει, το μάγουλο. Ό,τι θέλει. Το μάγουλο. Το μεταφράζει όπως θέλει. Φρε, το μάγουλο. Άστο να πάει στα κομμάτια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Το μάγουλο. Ναι. Ναι, με ακούτε. Ναι, ακούμε, ακούμε. Το μάγουλο. Έχει 50 δευτερόλεπτα. Με μπέρδεψε το μάγουλο. Λέγει. Ναι, έχω 50. Εγώ πήρα λίγο κριτική να σας κάνω. Πολύ. Κυρίως, ας πούμε, τον Γρηγόρη, γιατί σας ακούω 15 χρόνια. Αυτό όταν λες, Γρηγόρη, ότι είναι το σπίτι μου και το σπίτι μου και το σπίτι μου. Ναι. Ξέρω, δηλαδή, ακόμα και να σε προσβάλλει ο άλλος, πρέπει να βρεις έναν άλλον τρόπο να το απαντήσεις. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το δικό μου το σπίτι ούτε χορηγούς χρειάζεται, ούτε διαφημίσεις χρειάζεται, ούτε ακροατές χρειάζεται για να λειτουργήσει. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, με αυτή την έννοια θα πάω εγώ σε ένα εστιατόριο, δεν θα μου αρέσει η μπριζόλα και επειδή είναι το σπίτι του σεφ, θα με πετάξω να παίξω. Δεν μου λες, έχεις δικαίωμα να πας στο εστιατόριο και επειδή δεν σου αρέσει το φαγητό να σου βρίζεις. Δεν τον άκουσα να σε βρίζει και εγώ νομίζω ότι σήμερα απλά. Ζητάς απάντηση και σου απαντά. Γιατί σε έχω πετύχει να το διαχειρίζεις εντελώς διαφορετικά. Ρε φίλε μου, σου απαντάω και βλέπεις ότι επειδή διαπιστώνω ότι δεν είσαι βαλτός, δεν έχεις δόλο. Δεν είμαι. Αλλά το λες με ειλικρίνεια, σου απαντάω. Μα και αυτό το λάθος πάλι, ρε Γρηγόρη, που κάνεις, ότι όταν κάποιος ακόμα και να ξεφύγει, τον θεωρείς, ας πούμε, βαλτό. Εσένα πώς διέκρινε ότι δεν είσαι. Δεν είναι. Δεν είμαι, πραγματικά δεν είμαι. Εσένα πώς το διακρίνω, για παράδειγμα. Δηλαδή, μιλάμε μερικές φορές από το Facebook, σε θεωρώ πολύ σπαθάτο. Και πού ξέρω ποιος είσαι. Πράγματα. Με θεωρείς. Σε θεωρώ πολύ σπαθάτο. Σε ρωτάω κάτι. Ξέρω ποιος είσαι. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω. Όχι, δεν με ξέρει. Πώς διακρίνω ότι εσύ δεν έχεις δόλο. Έχει ταπεραμέντο στο μυαλό. Πώς διακρίνω. Γιατί δεν είμαι εκνευρισμένο τώρα που σου μιλάω. Απλά νομίζω ότι είναι λίγο ατυχές το παράδειγμα του σπιτιού με το ραδιόφωνο. Σίγουρα, ρε παιδί μου, είστε η οικογένειά σου. Θες να μείνει στο διάλειμμα και να το αναλύσουμε με τη. Γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Εντάξει, έγινε. Μείνε εκεί που είσαι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεπορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Με τέτοιες προσφορές τα Leroy Merlin είναι στο χέρι σου να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Η αλοβάμβακα ξηράς δόμησης 45 mm μόνο 1,78 το τετραγωνικό μέτρο. Τσιμέντο άξτον 50 κιλών μόνο 5,90. Η αλότου βλολευκό μόνο 1,45. Γυψοσανίδα στάνταρτ Knauf μόνο 1,48 το τετραγωνικό μέτρο. Leroy Merlin. Το 1934, ένας 13χρονος μελλοντικός μπασκετμπολίστας έδειξε τη θέλησή του και βρήκε τρόπο να κερδίσει τον πολύ ψηλότερο αδερφό του, κάνοντας κάτι που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ κανείς, το jump shoot. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-77. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου. Να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Αχ! Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-686876. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Λοιπόν, λέγε, μπαγκέτα με κοτομπουκές, χειροποίητη ζαμπορωτηρόπιτα ή μπεργκεράτο. Για πες άλλο. Άλλο. Today's Todaylicious. Μέρα νύχτα, τέλεια κουζίνα. Today's Keeping the City Alive. Today. Ρε παιδιά,
Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Στον κλάδο της φιλοξενίας υπάρχει μία εφαρμογή για όλους. Το Pylon Hospitality της Epsilonet. Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, bungalows, camping. Διαθέτεις επιπλέον παροχές όπως εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, σπα. Διαχειρίσου τα όλα και από το κινητό σου. Προσωπικό περιβάλλον εργασίας, σύνδεση front desk με back office, εποπτεία σε μία οθόνη. Και με ειδική έκδοση hospitality entry για μικρότερα καταλήματα έως 20 δωμάτια. Αυτό είναι το Pylon Hospitality. Πεντάστερες επιδόσεις σε μία εφαρμογή. Πεντάστερες επιδόσεις για όλους. Με την εγγύηση της Epsilonet. Δείτε περισσότερα στο pylon.gr. Για το ξενοδοχείο ή το εστιατόριό σας θα μας βρείτε στη Χορέκα. Θα σε συναρπάσει, θα σε οδύσει, θα σε δυναμώσει, θα σε συγκινήσει, θα σε ξεσηκώσει, θα σε κατακτήσει. Στοίχημαν.gr, 13ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος. Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει. 20.000 δρομείς, κορυφαίοι αθλητές και μοναδικές εκπλήξεις. Εγγραφές μέχρι τις 7 Μαρτίου στο alexanderthegreatmarathon.org. Κλείσε θέση τώρα. Την Κυριακή 1 Απριλίου θα είμαστε όλοι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και θα συνεχίσουμε το 23-10-3-90 και πάλι δικά σε 9-55 και ενώ το μήνυμά στο 54-3-40. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και μπορείτε να κάνετε οι φίλοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί. Το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου δικό σας με 17.050 ευρώ μόνο. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο ή στο 23-10-596-596. Τέσσερις γραμμές βλέπω κατηλημένες. Άλλες δύο περιμένω. Άλλες δύο μπορούν να καλέσουν. Άλλοι δύο μπορούν να καλέσουν. Ναι. Είναι ακόμα ο φίλος που έλεγε πριν. Έπεσε. Όχι, πάμε. Θα κάτσει στο διάλειμμα να σου πει τη Βασκανία. Ό,τι ναι. Θέλει. Ποια Βασκανία. Έκανε κριτική. Και τον λέω. Τον μπέρδεψε τον άνθρωπο. Καθόλου. Απ' τη μια έχει τον οφθαλμό αντί τον οφθαλμό. Όχι. Και απ' την άλλη τον μάγουλο. Άλλο τηλεφώνημα. Άλλο. Και τον λέω. Εσύ πώς κατάλαβε ότι δεν είσαι βαλτός? Και δεν αντιδρώ. Είσαι ευφιέστατος άνθρωπος, γι' αυτό το κατάλαβα. Κύριε φίλε, γιατί δεν τον έκλεισε? Από τη χρειά της φωνής. Είσαι λάθος. Από τον τρόπο της φωνής. Είμαι λάθος, εξήγησε. Μπράβο, Γρηγόρη, ότι δεν ήταν βαλτός, το κατάλαβα. Δεν μ' αρέσει η ηρωνία. Μη. Πάνε. Άντε, τράβα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Όσο για σένα, κύριε Ραπτόπουλε, πολύ σωστά απάντησε στο νεαρό, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είπε ότι δεν υπάρχει ψυχή. Μπράβο, τον Κάρλο. Το έπαιξε χριστιανός και δεν πιστεύει στην ψυχή. Μα το πρώτο. Δεν το έπαιξε, όχι, δεν είπε είμαι χριστιανός, είμαι καλός. Και πώς, αφού κατηγόρησε εμένα ότι είμαι αντί. Πώς είμαι αντί και αυτός είναι καλός. Αφού δεν πιστεύει στην ψυχή. Έχει δίκιο ο κύριος Ραπτόπουλος. Πλάκα κάνεις τώρα. Τα έχω μάθει, τα έχω διαβάσει. Ναι. Μπράβο. Κύριε Κώστα, προφανώς ο νεαρός, δεν ξέρω, νομίζω νεαρός ήταν, έτσι. 28 χρονών. 28, πρόσεξε. Πυροσβέστησα μετά παιδί. Τα μισά ένσηματα είχαν. Τι είναι αρρώστια. Δύο τινά υπάρχουν. Ή να είναι ανημέρωτο τελείω το παιδί, δεν ξέρει γιατί δεν το μίλησε κανένα. Το πιο σίγουρο θα είναι αυτό. Αυτό ακριβώ. Και εγώ αυτό πιστεύω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ μελετάω τα βράδια. Τι κάνω, δεν. Μπράβο. Ναι. Εγώ εντάξει, σε αυτά τα θεολογικά επειδή ασχολούμαι αρκετά. Καλά κάνετε. Έπαθε ένα ατύχημα. Καλά κάνετε και μπορέσατε και βρήκατε την ηρεμία της ψυχής σας. Καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Ακριβώς. Η ψυχή αυτή είναι που φεύγει και πάει επάνω. Τώρα, τι γίνεται εκεί πέρα, αυτό δεν μπορούμε να εκεί το ξέρουμε. Εκεί πάνω είναι και η τιμωρία. Ούτε οι ιερείς το ξέρουν. Λέει ανάλογα με τα έργα. Εγώ τόσα χρόνια, θα σας πω τι ακούω εγώ. Μου λέγανε μικρός και τα λοιπά, πρόσεξε τις πράξεις σου γιατί η ψυχή σου θα πάει στην απώλεια. Θα πάει στο φούρνο, ξέρω εγώ, θα πάει στη Φάδο να γίνει. Κάτι τέτοια μου λέγανε. Για θερμότητα μιλούσαν.
Άκουσε να σου πω, κάποτε επειδή πήγαινα και στο Όρος, τώρα δεν μπορώ να πάρω. Εντάξει, μπορεί να έχετε προβλήματα. Και, ναι, συζήτησα, ναι, και το συζήτησα με κάποιον γέροντα. Τι είπε ο γέροντας εκεί. Γέροντα. Ναι. Να σου πω τι με είπε. Λέει, κοίταξε παιδί μου, λέει, η κόλαση του παράδεισος που λένε, λέει, τα λέμε έτσι για να φοβάται ο κόσμος. Ναι. Η ψυχή μου, λέει, όταν θα φύγει, ανάλογα με τα έργα που έχεις κάνει, θα βρίσκεται σε ένα σημείο, λέει, το οποίο αν ήσουν καλός, ας πούμε, θα βλέπεις κάποιο φως. Δηλαδή θα έχεις, πώς βλέπουμε τη μέρα, ας πούμε, θα είναι μέρα. Αυτός ο οποίος δεν έχει κάνει καλά έργα στη ζωή. Στο σκότος θα είναι. Ναι. Μπράβο. Θα είναι στο σκοτάδι. Ναι. Αυτό είναι, μου λέει. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε το όνομα του Αγιορείτου που σας το πω αυτό. Ναι. Δεν το θυμάμαι, ρε παιδιά, γιατί αυτός ήταν σε σκήτη. Τέρι Χρυσό το λέγανε. Πού να ξέρετε πώς το λέγανε τον τόνο. Πού να θυμάμαι. Πού να ξέρει πώς το λέγανε. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις τώρα, δηλαδή. Έλεγχο τον κάνεις. Έλεγχο τον κάνεις. Δεν το πιστεύεις αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το πιστεύει. Δεν σας πιστεύει ο Κόκκινος. Ποιος δεν με πιστεύει. Δεν σας πιστεύω. Εγώ δεν σας πιστεύω, να με συγχωρείτε. Ναι. Ωραία, εντάξει. Εγώ θα σε απαντήσω για αυτόν που σε πήρε τηλέφωνο και... Για το οφθαλμό αντί οφθαλμού. Άκου, άκου. Οφθαλμό αντί οφθαλμού δεν λέει. Ο Χριστός λέει αγάπη όπως το είπες και εσύ. Όχι, η νέα διαθήκη ήρθε... Ναι, η Καινή Διαθήκη. Αυτή πιστεύουμε εμείς. Αυτή διαβάζουν οι χριστιανοί. Την αυτή που λέει για τον Μάγουλο. Ναι. Μπράβο. Μια άλλο το τονέλησε μια φάπα το κόκκινο τώρα. Δεν γύρισε το άλλο το Μάγουλο. Θέλω να με βγάλει το μάτι με το πυρούνι να πούμε. Προφανώς εγώ πίστεψα για αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι αιρετικός. Τελείωσε. Μπορεί. Βρίσκεται σε αίρεση, δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος. Ένας χριστιανός ορθόδοξος δεν τα λέει αυτά. Δεν τα λέει αυτά. Πώς τη λέει ο άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Δεν έχω τίποτα. Περαστικά στο ατύχημα, να είστε γερός. Φιλιά. Να είστε καλά. Προφανώς είναι κάτι που δύσκολο να διορθώνεται. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Δηλαδή αν πεθάνει η μήνυ ψυχή τη, πού θα πάει. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, τηλεφωνώ από τη Βέρεια. Ναι. Θέλω να ενημερώσω κάτι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει μερικά πράγματα. Το οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Τι σημαίνει κυριολεκτικά. Α, για πες το πώς είναι. Γιατί αν σήμαινε κυριολεκτικά δεν θα έμενε ούτε ένα δόντι στον δρόμο. Ούτε μάτι θα έμενε. Δεν θα έκαμε τίποτα. Για πες μας, λοιπόν. Λοιπόν, σημαίνει το βάρος της ποινής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το βάρος του σφάλματος. Α, άλλο είναι. Ναι. Δέστε την ουσία, διότι το ερμηνεύουν αυτό οι πατέρες. Δηλαδή, αν πάω με την κουμπάρα ο άλλος, η ποινή είναι ανάλογη. Όχι. Αν πάει, ξέρω εγώ, με την ιδιοκτήτρια ή με τον διευθυντή, είναι άλλο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άμα κλέψεις 1000 ευρώ, όχι, είναι άλλο. Άμα κλέψεις 1 εκατομμύριο, είναι άλλο. Αυτό δεν είναι. Δεν ακούσατε τι είπα. Αυτό καταλάβατε. Ναι. Το βάρος της ποινής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το βάρος του σφάλματος. Να κάνω μια ερώτηση. Αν έκλεψες 7 δραχμές, θα πληρώσεις 7 δραχμές, όχι 480. Ναι, αλλά όμως μέσα στις εντολές λέει ου κλέψεις. Δεν λέει αν κλέψεις πολύ ή λίγο θα είναι ανάλογη ποινή. Ου κλέψεις, ναι. Ή κλέψεις μια μαστίκα στη Μωρόλ, είτε την τράπεζα, κλέψεις είσαι για το θεϊκό νόμο. Υπάρχει και κλίμακα όμως. Τι κλίμακα, αυτή την κλίμακα δεν μας την είπα. Δηλαδή εσείς συγγνώμη. Τα λέτε καλά μέχρι τώρα, απλά έχω μια ένσταση. Έχει ένσταση αυτό. Εσύ... Στέκεται, όχι, ευλογημένο να είναι. Συγγνώμη. Ναι. Ξέρετε ποιο είναι το μέτρο του Θεού. Ναι. Όχι. Ποιος από εμάς μπορεί να το ξέρει. Ξέρετε τι κατάλαβα εγώ, κύριε. Είπα το μέτρο των ανθρώπων, είπα εγώ. Δεν είπα. Ακόμα και το μέτρο των ανθρώπων, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Εγώ σαν Γρηγόρης, πιστεύω ότι είναι κατάπτυστο να βάλω το χέρι μου και να κλέψω 2 ευρώ από το Ραπτόπουλο που βγάζει 1000 λέμε το μήνα με υδρότα και κόπο και φθήνει αίμα. 20 ευρώ, 50. Λοιπόν, και είναι λιγότερο αμαρτία να κλέψω μια τράπεζα 1 εκατομμύριο ευρώ. Άμα φάω τον προποτζή είναι άλλο, άμα φάω τον περιπτερά είναι άλλο, άμα φάω τον τραπεζί είναι άλλο. Εγώ ξέρετε τι κατάλαβα τόσα χρόνια στη γη. Άκουσε να δεις τι κατάλαβα εγώ, καλέ μου άνθρωπε. Δεν με ακούσατε τι είπα. Δεν ακούσατε τι είπα. Και οι πατέρες μιλούν για κλίμακα σφαλμάτων. Και οι πατέρες μιλούν για κλίμακα. Το μέγεθος των σφαλμάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε γερός. Ξέρετε τι κατάλαβα τώρα με αυτό το τηλεφώνημα, είναι ωραίο. Άμα κλέψεις, ο θεϊκός νόμος, όσο περισσότερα κλέψεις, είναι βαριά η ποινή. Στην Ελλάδα, ειδικότερα και στη γη, όσο περισσότερα κλέψεις, η ποινή είναι μικρή. Κατάλαβες, έχει αντίθεση. Κατάλαβες τι κατάλαβα εγώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Σάκη Σέρες, επειδή και εμένα ό,τι μου έρχεται θέλω να το λέω και όχι να το κρατάω μέσα μου, θέλω να πω ότι έχετε μεγάλο χάλι. Ναι. Ο λόγος που σας ακούω είναι ότι γελάω και ξεχνιόμαι από τα προβλήματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσύ. Ωραίος. Ο γνωστός συγγραφέας Μιχάλης Καλόπουλος επιστημονικά και τεκμηριωμένα έχει αποδομήσει το εβραϊκό. Επιστημονικά και τεκμηριωμένα. Ναι, μπράβο, ναι. Έχει αποδομήσει το εβραϊκό δόμα του χριστιανισμού. Δόμα. Με,
Δόγμα, ρε. Το δόμα είναι δωμάτιο. Αλλά δεν είναι διαμέρισμα. Μην δωρείς τώρα. Μην, το δόμα είναι άλλο, ναι. Η Παλαιά Διαθήκη είναι βάση της μονοθεϊστικής θρησκείας. Ναι. Ο χριστιανισμός έχει βάσει τη διδασκαλία του Χριστού, άντε με τις εξυπνάδες. Μπράβο. 8-13. Το απαντάει μάγουλο το βρω Ιησούς. Στον περίεργο. Σωστό, ναι. Όχι, ρε φίλε. Το μάγουλο το Άγιο Πνεύμα και τον Κύριο. Ναι. Τους γνωρίσαμε. Εσύ μάλλον λειτουργείς με την Παλιά Διαθήκη, σε παλιόψυχος, ενώ η Καινή Διαθήκη που με εγώ. Οι Ιαχωβάδες να πάνε σε άλλα ραδιόφωνα. Οι Ιεράχοβες. Οι Ιαχωβάδες να πάνε σε άλλα ραδιόφωνα. Γιατί δεν είναι πελάτες οι Ιαχωβάδες. Κόκκινη με τέτοια συμπεριφορά, λέει, μας πουλάς χριστομάθεια. Να καώ στο πύρ το εξώτα. Όσο καείς, η ψυχή σου θα πάει στην απώλεια. Εντάξει, οκ, ρε φίλε μου. Θα σε μεταμορφώσει ο Ισεβάντραχο. Αφού είμαι εγώ η αιτία του κακού. Θα είμαι εγώ ψαράς. Να τιμωρηθώ. Ναι. Εγώ θα είμαι ψαράς και εσύ βάτρας. Να τιμωρηθώ. Θα τιμωρηθείς, ρε. Να τιμωρηθείς. Πάμε επόμενη γράμμα. Θα τιμωρηθείς. Δεν έχω πρόβλημα. Θα τιμωρηθείς. Έλα, φίλε. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς το. Λοιπόν, τελειώσετε το θέμα το μακεδονικό, ε. Όχι. Ναι. Το θεακό, τώρα τους κλώνους του θεού. Όχι, φίλε μου Δημήτρη. Δεν τελειώσαμε το μακεδονικό. Το συνεχίζουμε και είπαμε πολλά. Δεν λέτε πολλά, ύστερα όμως θα γυρίζετε. Δεν θα είπαμε, λέτε. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει εδώ πέρα μία μορφή. Όπως είναι η διπλανή μου, ο διπλανός μου, συγγνώμη, γιατί παρεξηγείται. Ναι. Εντάξει. Είναι λογικό να γίνονται αναγκούρδα. Αυτά που λέει. Μάλιστα, κύριε. Τον έχεις πει τον Μέγα Αλέξανδρο γκέι ή όχι? Όχι. Η Τατιάνα τον παρουσίασε σε σκέτς, ναι, στο κανάλι του κυρίου Σαββίδη. Αλλά οι μακεδονομάχοι δεν είδα να κάνουν ούτε μήνυση ούτε αγωγή, τίποτα δεν κάνουν. Καταδικαστέα. Καταδικαστέα. Εγώ λέω από 8% θα πάει στο 20% θεαματικότητα. Έτσι είναι πολύ πιο δυνατό. Είναι και Μουσάτος. Ναι. Το Μέγα Αλέξανδρο και το έχει πει ο ίδιος με τον Χίτλερ. Όχι, είπα ότι. Όχι, είπε, έκανε την ερώτηση. Τι λιγότερο είχε από τον Χίτλερ, γιατί έλεγα ότι η μεγαλύτερη σφαγή, λέω, ήταν ο Χίτλερ και ο Στάλιν. Και το ρώτησε ο Μεγαλέξανδρο, δεν είναι σφάγια σε ανθρώπους. Με ρώτησε. Το έχεις πει. Το ρώτησε, υπομορφή ερώτηση. Υπομορφή ερώτηση. Ένα θα σας πω. Βρίστε όποιον θέλετε και εμένα βρίστε, δεν θα χαλαστώ εγώ. Δεν πουλάς εσύ άμα σε βρίσκω. Μόνο μην βρίστε τον Άρη. Το Σπυριωτόπουλο, το εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, τι έγινε αυτός, τι έκανε. Το ξέρεις. Όχι, πες μου, τι. Το θυμάσαι. Ένα ωραίο αγοράκι, ναι, το ξέρεις. Λοιπόν, ξέρεις πόσα λεφτά έχει οικονομήσει από τις εφημερίδες. Έχει ανοίξει και ξενοδοχείο στην Ελλάδα. Καλά έκανε, καλά έκανε. Καπιταλισμός, καλά έκανε. Ρε, τι λέτε. Ρε, Ούτσα, να σε παρακαλώ. Ναι. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Αυτό. Κακό είναι. Αποδεικνύεται. Κοίταξε, όταν γράφεις για κάποιον κάτι, πρέπει να το αποδείξεις. Τέλος. Αυτό που λες ότι οικονόμησε, ότι αποδεικνύεται. Έλα, ζηλεύει, ρε, γι' αυτό. Επειδή είναι από το άλλο κόμμα αυτός. Παρακαλώ. Όλοι το παίζουν πάντα θρησκευόμενοι και ότι η γραφή είναι η βάση της θρησκείας, αλλά ένα εδάφιο δεν άκουσα. Μόνο την άποψη του καθένα και τη λένε οι πατεράδες της Εκκλησίας. Λέω εγώ τώρα. Λέγε, φίλε, ναι. Είμαι διαβασμένος, μην βλέπεις. Όντως, διαβάζεις το κινητό σου. Διαβασμένος είμαι. Ξέρεις, ναι. Το κινητό σου ξέρεις να το διαβάζεις. Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς τον Αγιασάργησε. Καλά είστε. Έλα. Μια χαρά. Κύριε Αντωνιάδη. Μαζί με εσάς τον κύριο Βελόνη, τον κύριο Κώστα την Κατερίνη, που θεωρητικά είστε μεγαλύτερη, αλλά μέχρι και τον 18χρονο. Το Βελόνη. Που τηλεφωνεί στον Κωσίτον Αυτόπουλο. Βελόνης, ναι, ναι. Εγώ έχω μάθει να τους σέβομαι όλους. Εγώ έχω μάθει να τους σέβομαι όλους, γιατί έτσι έχω μεγαλώσει. Έτσι πρέπει να είμαστε. Τώρα, όχι μόνο αρκούδες, εάν εσείς έχετε προσωπικό μένος. Ναι. Ή θέλετε να αναφέρεστε για κάποιο λόγο στο όνομά μου. Ναι. Ζείτε εδώ στο ραδιόφωνο και πείτε επώνυμα τα εξής. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει 11 εκατομμύρια ευρώ δάνειο από την εταιρεία του κυρίου Σαββίδη για να ξεφύγει στο δημόσιο. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν ακολουθεί τις ίδιες τακτικές που ακολουθούσε ο Ολυμπιακός εδώ και 20 χρόνια. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει δορυφόρους. Ότι όλες οι ομάδες παίζουν με το ΠΑΟΚ σκίζονται σε εισαγωγικά για να πάρουν έστω και ένα βαθμό. Και ότι δεν έχει από πουθενά εύνοια. Αν αυτό πιστεύετε, βγείτε και πέστε το ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα καθαρά. Εγώ λέω αυτά που πιστεύω και βλέπω. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Για να είναι γύρω σε ένα διάλογο, θα απαιτεί και αντίλογο. Απαιτεί και διαφωνία. Αλλά εσείς βγάζετε μέρος και είναι κακό. Εγώ δεν μπορώ κανένα να ξέρετε πάνω στη γη. Κανένα απολύτως. Επειδή όμως είμαι και θα συνεχίσω να είμαι ακροατής του Μετρόπολης και ειδικά αυτής της εκπομπής. Γιατί δεν έχω κρύψει ποτέ ότι θα βάζω τον Κωστή τον Αυτόπουλο και είναι μέντορας μου
πάνω στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί σε πολλά είναι μηδενιστής και διαφωνούμε. Θεωρώ τον Γρηγόρη Κόκκινο το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό παραγωγό της χώρας. Γουστάρω τον Ραγκάτσι, γουστάρω τον Κουλιανόρα και δεν μπορώ να τους ακούω πάντα. Μ' αρέσει και ο Καμούρα, αλλά ένα πράγμα να ξέρετε. Ο Καστοριανός θα ακούει Μετρόπολης πάντα και θα επεμβαίνει όποτε αυτός κρίνει ότι πρέπει να πει κάτι. Να είσαι καλά. Κάλεσε ακροατής και είπε ότι εκλάπη Mazda 3, μοντέλο 2006, με αριθμός Νίκος Ηλίας Κώστας, ΝΙΗ τα ΚΑΠΑ, 7917, καινούργιο δηλαδή. Ναι βέβαια, 12 χρόνια, πολύ καινούργιο. Όχι, οι πινακίδες δεν λέω. ΝΙΗ τα ΚΑΠΑ. Το 2006 είναι ρε, άμα ήταν καλύτερο θα είχε πεθάνει δύο φορές. Οι πινακίδες. Κάτι πινακίδα. Λοιπόν, χρώμα μαύρο. Η πινακίδα είναι καινούργια. Εγώ που έχω ΝΙΗ τα ΒΙΤΑ είναι καινούργια πινακίδα. Ποια καινούργια ρε ηλίθιε, ΝΙΗ τα είναι, το ΙΤΑ είναι παλιό, χαϊβάνι, πάνε παρακάτω. Το γιώτα είναι καινούργια. Χρώμα μαύρο. Άντε έξυπνε. Στην περιοχή Καλαμαριάς, γύρω στις 12 τα ξημερώματα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Mazda 3 μοντέλο 2006. Καινούριο. Με αριθμό πινακίδας ΝΙΗ τα ΚΑΠΑ 7917. Χρώματος μαύρου. Στις 12 τα ξημερώματα από την περιοχή Καλαμαριάς. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι, ας επικοινωνήσει με την γραμματεία. Αν το έχει κλέψει για κανέναν λόγο, το αφήσει κάπου σε ένα μέρος και το βρει ο άνθρωπος αλλιώς. Αν το πήρε κανένας γύφτος εκεί να 12 το... χρόνια αυτοκίνητο, τι θα το κάνετε ρε παιδιά. Εντάξει, επειδή έχει ανάγκη ο άνθρωπος το κλέψατε, αφήστε το κάπου. Τι να το κάνει 12 χρόνια αυτοκίνητο. Τι να ναι. Το κάνει 12 χρόνια αυτοκίνητο. Ναι. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα, Κόκκινε. Εγώ μιλάω. Εδώ, εσύ, ναι, βέβαια, εσύ είναι. Λοιπόν, για να μας πεις, Κόκκινε, εσένα ρωτάω. Παρακαλώ. Για πες μου να πούμε για τις θρησκείες που λες. Αίρεση ποια είναι, το παλαιό ημερολόγιο ή το νέο ημερολόγιο. Λέγε, Κόκκινε. Συνέχισε, φίλε μου. Δεν το ξέρει. Το ξέρεις ή δεν το ξέρει. Συνέχισε. Και γιατί έγινε το σχίσμα και πότε έγινε. Αυτό και μόνο. Ναι. Ευχαριστώ. Ο λόγος, δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλήξουμε κάπου. Πού θα ωφελήσει αυτό. Τι θα ξέρεις. Να... Εγώ θέλω να ακούσω μια γνώμη από σένα. Πού θα ωφελήσει. Γιατί έγινε το σχίσμα το 1924 και γιατί δεν ακολουθήθηκε το παλιό ημερολόγιο όπως ήταν παλιά. Δηλαδή, συγγνώμη, ποια η διαφορά. Εσύ δεν έχεις ρωτήσει. Ποια είναι η διαφορά, δεν ξέρω. Για πες μου εσύ. Ωραία, φίλε μου, συγγνώμη. Έκανα μια ερώτηση. Παίρνω ποια η διαφορά του παλαιού ημερολογίου με το νέο. Εσύ να μου την πεις. Εγώ σου λέω, δεν την ξέρω. Έγινε ένα σχίσμα. Εγώ λέω ότι η μόνη διαφορά είναι 13 μέρες. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Ναι. Ε? Εσύ τι λες. Το ότι ο Ιερώνυμος, να πούμε, ασπάστηκε τον Πάπα. Έχει καμία διαφορά. Ασπάστηκε. Ότι έχουν πάει με τους Καθολικούς. Υπάρχει καμία διαφορά. Δεν υπάρχει τίποτα. Συγγνώμη. Το ότι το πρόβλημα είναι ότι συμπροσευχήθηκε. Ναι. Κακό είναι. Γιατί. Σωστό. Κακό με όποιον είναι. Θέλει μπορεί να συμπροφηγηθεί. Δεν κατάλαβα. Α, με όποιον θέλει, ε. Γιατί το κακό που είναι, παίρνουμε. Με το Μωάμεθιανό. Τότε γιατί λες, ας πούμε. Το κακό που είναι, ρε φίλε μου. Αν προσευχηθούμε, ένας μαύρος, ένας κόκκινος, ένας κίτρος και ένα μπλε. Ο καθένας σε ό,τι πιστεύει. Το κακό. Όχι, ο καθένας όπου πιστεύει. Δεν μπορεί ένας χριστιανός να προσευχηθεί με ένα μουσουλμάνο. Μπορεί. Θα σκοτωθεί. Δηλαδή τι πρέπει να του σκοτώσει. Το καθένας, θα πούμε, όπου πιστεύει εκεί πέρα. Το κακό μπορεί να προσευχηθεί. Καλέ μου άνθρωπε, το κακό που είναι. Τον Πάπα έκανε. Εγώ σε ρωτάω, ρε παιδί μου, γιατί έγινε το κακό που είναι. Είναι τα λεφτά στη μέση. Τα λεφτά είναι πάντα στη μέση. Τα λεφτά. Για λεφτά έγινε αυτό. Τα λεφτά είναι πάντα στη μέση. Τα λεφτά. Τα λεφτά είναι πάντα στη μέση. Άρα ο χριστιανισμός που λες είναι σκέτο αγάπη ή είναι και το χρήμα. Ρε φίλε μου, για σένα τι είναι χριστιανισμός. Για μένα τι είναι ο χριστιανός. Ο χριστιανισμός τι είναι. Εγώ επειδή είμαι με το παλαιό ημερολόγιο, Κόκκινε. Καλά κάνεις. Έτσι, ε. Καλά κάνεις. Καλά κάνω. Λοιπόν, σε και σκέψου λοιπόν, γιατί έγινε το σχίσμα το 1924 και τι αντιπροσωπεύει το νέο ημερολόγιο. Γιατί βγαίνει το φως, γιατί δέχεται, αφού το νέο ημερολόγιο έχουν τις απόψεις τους, γιατί δέχονται να βγαίνει με το παλαιό ημερολόγιο το Πάσχα το Άγιο Φως. Άρε φουκαρά πάω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κόκκινε, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρει τίποτα ο Κόκκινος από αυτά που του είπες. Είναι αγγλικά-γαλλικά στρατηγάκης. Δεν ξέρει από αυτά. Πάμε επόμενος, δεν ξέρει. Τον μπέρδεψες τώρα, τον είπες για το Μάπα, για τον Πάπα. Τα έκανε συνοθήλευμα στο μυαλό του τώρα. Μια απλή ερώτηση τον έκανε. Έλα ρε Κόκκινε. Αρνείσαι να προσευχηθείς με έναν. Ναι, ρε, δεν γουστάρει να πάει με τον Πάπα, δεν θέλει. Okay. Είναι, λέει, γι' αυτόν σχισματικό να πούμε. Okay. Πάει. Έτσι είπε αυτό. Ναι. Είναι δικαίωμά του. Τι, καλημέρα. Πάλι ο ημερολογίτης είναι. Θα το βάλουμε στην πυρά, είναι αιρετικός δηλαδή. Αυτό τον είπα. Ξέρω εγώ. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλησπέρα σας. Καλώς τον. Λοιπόν, δύο κουβέντες να πω μόνο. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ότι
η Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία των Εβραίων. Με απλά λόγια. Ναι. Πολύ απλά λόγια. Η Καινή Διαθήκη των Ευρωπαίων είναι. Η Καινή Διαθήκη, ναι, αναφέρουν τέσσερις Ευαγγελιστές, υποτίθεται, τη ζωή του Ιησού. Φάσκουν και αντιφάσκουν σε πολλά σημεία μέσα. Ναι. Και το κυριότερο, μια και πιάσαμε το χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός το μόνο που δεν κάνει είναι τα λόγια του Χριστού. Ο Χριστός δίδαξε αγάπη, μεν, αλλά όλη η λειτουργία του χριστιανισμού βασίζεται σε αυτά που έχει πει ο Παύλος μέσα από τις επιστολές του. Φίλε μου, σε τι πιστεύεις εσύ? Εγώ σε τι πιστεύω? Ναι. Στον εαυτό μου, πουθενά άλλου δεν αποκλείεται, πιστεύω. Αποκλείεται, φίλε. Στον εαυτό μου και μόνο. Αποκλείεται. Στον εαυτό μου και μόνο. Δεν μπορεί τον Απόστολο Παύλο να τον αποκαλούσεις Παύλο και να μου λες δεν πιστεύω σε τίποτα. Λοιπόν, πιστεύω μήνυμα. Τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση τον Απόστολο Παύλο να τον ονομάσει Παύλο. Πώς το λένε, Παύλο δεν το λένε. Λοιπόν, μην υποτιμάσεις τόσο πολύ. Καλά. Μήνυμα για κόκκινο. Και φταίς δίπλα σου, λέει οι Γιαχωβάδες σε άλλο ραδιόφωνο. Ούτε καν μιλάει μαζί τους. Αλλά θα προσευχόταν με μουσουλμάνο. Χαχα, γελίος, λέει ο φίλος. Δηλαδή. Όνομα έχει. Τι λες, δεν είναι, μανιτάρι είναι. Αυτός που θέλει να. Το λένε. Μανώλη το λένε. Όνομα. Μανώλη. Επίθετο. Τι επίθετο. Επίθετο έχει. Έχει. Για πες. Δεν το λέω. Γιατί. Γιατί το δεν το λέω. Σε είπε και φταίει. Γιατί δεν μου το λέει σε μένα. Βασίλης. Γιατί δεν το λέει σε μένα.